Γεια σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Boulbasakos, είμαι το Κάρτζο και σήμερα παίζουμε Hearthstone. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Επιστρέψαμε, σήμερα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη. Γεια σας. Από την Order of Medan. Επαγγελματική ομάδα Hearthstone. Εδώ στην Ελλάδα, με Έλληνες παίκτες αμυγός. Και έχουμε και τον Πέτρο. Καλησπέρα. Ο οποίος είχε παρουσιάσει. Και ήμουν και αυτός που αναμετάδιδε τα δύο προηγούμενα Brawler Scene. Οπότε όσοι τα βλέπατε με ξέρετε. Μεγάλος κάστερ. Μεγάλος. Α, grand. Ωραία, οπότε θα ξεκινήσουμε το Δημήτρη, έχεις παίξει και άλλα καρτοπαίχνιδα. Φαντάζομαι όλοι οι καλοί παίχτες Hearthstone έχουν κάποια προηγούμενη εμπειρία καρτοπαίχνιδα. Ναι, και ίσως και video games, γιατί βλέπω ότι το Hearthstone είναι έτσι ένα υβρίδιο. Ναι, δεν είναι καθαρά καρτοπαίχνιδα. Είναι λίγο δηλαδή και κόσμο. Αυτό. Ναι, από το WoW έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά συνήθως αυτοί οι οποίοι έχουν μια καλή εμπειρία από άλλα card games διακρίνονται. Πες μας λίγο, καθώς ξέρουμε ότι θεμάτισες και την προηγούμενη σεζόν μέσα στη 16άδα της Ευρώπης. Οπότε κέρδισες το δικαίωμα να είσαι qualifiers για την BlizzCon. Ναι, βέβαια το κέρδισα το δικαίωμα, αλλά από αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε έτσι κάποιους κανονισμούς που έχει. Συγκεκριμένα είναι κάποιες χώρες οι οποίες λόγω της νομοθεσίας τους δεν μπορούν να λάβουν μέρος στα κόνη του κοσμίου. Μεταξύ άλλων είναι και η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Ελλάδα δυστυχώς. Και προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί είμαστε αρκετοί παίκτες οι οποίοι έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Είναι και ο Νάσος. Και σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα παιδιά, γιατί έχουμε πάρα πολύ δυνατούς παίκτες στην Ελλάδα. Και από τα εμπόρια του ΜΑ και τον Brawler Z, βλέπουμε δυνατές τα μάτς, βλέπουμε μας έρχεται και να παίζει Magma Rager. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Και υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι είναι από την επαρχία, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Απλά δεν τους έχουμε δει ακόμα. Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα εμπέρνεις. Παίκτες να πάνε καλά, και πάνω απ' όλα θα δούμε και τις κάρτες. Ναι, να το δούμε και αυτό, γιατί έχει πέρασει πάρα πολύ καιρός. Έχει περάσει πολύ καιρός και έχει αρχίσει να κάνει stagnant λίγο το Hearthstone. Ναι, δηλαδή το spoiler το πιο ήταν το πρώτο τον Απρίλιο και γενικότερα για το Hearthstone, σαν τράβηξε πρώτη φάση. Εγώ ήμουν στο εξωτερικό όταν ξεκίνησε το Hearthstone. Απλά δεν έπαιζα κάποιο game εκείνη την περίοδο και τυχαία είδα. Είχα κοιτάξει βασικά το καλοκαίρι ότι Blizzard θα βγάλει ένα card game και μου φάνηκε αρκετά έτσι casual, έτσι από τις εικόνες και όλα αυτά. Και τυχαία λέω να δώσουμε τι λέει. Μετά από πολλούς μήνες, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου πρέπει να ήταν, στέλνω στη Blizzard ένα application για τον Beta. Και μου έρχεται σε μια-δυο μέρες και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Κάθομαι να το δω, κάνω το tutorial, μου φάνηκε αρκετά απλοϊκό. Έκανα και μια αρένα και σιγά-σιγά είδα ότι έχει πιο πολύ πλάκα από ό,τι φαίνονταν αρχικά και εθίστηκα σιγά-σιγά. Άκουσα. Είναι στην αρχή πολύ θυστικό, ειδικά η αρένα. Πέτρο, έχεις πάρα πολύ διαφέρει στο Edge of the Five Rings. Ισχύει. Σε παγκόσμιο, ναι. Έχει πολύ βάθος στρατηγικής γενικό και πολλά είδη καρτών, με αποτέλεσμα να... Ναι, υπάρχει. Καλά, έχω γενικά εμπειρία από παιχνίδια της Blizzard και έπαιζα πολύ και το καρτοπαίχνιδο το Warcraft, το αντίστοιχο, που, από το οποίο προέρχεται το Hearthstone. Έμαθα από φίλους κι εγώ ότι βγάζει ένα καινούργιο καρτοπαίχνιδο η Blizzard, το κοίταξα και μου άρεσε πολύ το ότι ήταν απλό. Και γρήγορο. Οπότε κάπως έτσι... Για το DLR που είχε το κάτι απλό, κάτι που μπορείς να παίξεις με alt-tab. Ναι, μπράβο. Μάμα Νάσος... Εγώ μαγείρευα και... Ναι. Μάμα Νάσος σε κάποια συνέντευξη είχε πει ότι το παιχνίδι
και απλώς κάνω alt-tab, εξυπηρετώ πελάτη στο net και μετά ξαναγυρίζω πίσω στο match. Κάπως όπως ήταν ορκιμάρου στην Dota. Αυτό πράγμα. Έχει γενικότερα το παιχνίδι πέρα από το πρώτο θέμα. Έχει και όπως και πολλά παιχνίδια της Blizzard, φαντάζομαι. Αυτό νομίζω είναι που κάνει την Blizzard να φτιάχνει τόσο καλά παιχνίδια. Ναι, δηλαδή ότι θέλει να σε κάνει να κάθεσαι πάνω από το PC σου ώρες ατελείωτες, ώρες ολόκληρες. Τα λεφτά σου θέλει κυρίως, νομίζω αν θέλει το χρόνο. Ναι, κάθεται. Νομίζω εμένα η Blizzard με αγαπά ιδιαίτερα γιατί δεν έχω βάλει χρήματα στο παιχνίδι. Ενώ κάποιος άλλος ο οποίος παίζει ας πούμε μια ώρα τη βδομάδα και έχει βάλει 200 ευρώ, τον αγαπάει. Εντάξει, προσωπικά δεν έχω πει ότι ποτέ δεν βάλω λεφτά στο game. Μου φάνηκε αρκετά βασικό. Μπαίνω μέσα στο game, μου αρέσει πάρα πολύ να πει. Δεν θα φτιάξω πόρνο και μετά. Εντάξει, βέβαια σε σχέση με άλλα καρτοπαίχνιδα είναι πιο οικονομικό. Ναι, προφανώς. Δηλαδή, γιατί πιστεύω ότι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στην παρέα μας δεν έχουν παίξει άλλα card games και παίζουν Hearthstone και λένε είναι πολύ ακριβό το Hearthstone. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν άλλα card games με. Καταρχήν έχεις τη δυνατότητα να φαρμάρεις τις κάρτες που θες. Αρενίτσα, μάγκες. Αρένα, και, αρένα, παίρνεις το mate σου, παίρνεις τον Paladin σου, πήγες με τον Paladin. Rogue. Ναι. Αγαπάμε. Αγαπάω mate σου. Βασικά, αρένα, παίρνω το mate σου. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι πολύ καλός ο mate σου. Και επίσης, όταν παίρνω Paladin, ποτέ δεν ανοίγω class card. Είμαι απλώς ένα τέτοιο. Παίρνεις τότε Paladin. Ναι. Θα σου μάθω να παίρνεις Rogue. Μ' αρέσει το Betrayal Arena, είναι ένα ύπουλο, θέλω να διαλέγω ένα. Εντάξει, ναι, και sprint να παίρνεις. Α, πολύ καλά. Ένα sprintάκι το θες. Όσα backs θα μπορώ να ανοίξω. Backs, τα Psy Agent, Deadly Poison, τα ξέρεις. Psy Agent είναι η κάρτα που μυρίζει value. Ναι. Έχει coin Psy Agent. Και tempo πάρα πολύ. Με το Rogue ξέρεις πας να παίξεις full tempo στην αρένα. Full, δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο. Όπως και με το Σαμάνο. Πιστεύετε τώρα, μιας έχουμε πάει στην αρένα. Γενικότερα η αρένα είναι ένα game mode το οποίο είναι καθαρά για να φαρμάρεις κάρτες. Πιστεύετε ότι άμα ίσως το πιθανό μέλλον θα μπορούσε να γίνει και κάποιο format για τουρνουά, δηλαδή τουρνουά μόνο με αρένα, με τέκο αρένα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αλλά έχει γίνει ένα τουρνουά. Ήταν και το πρώτο. Το Lord of the Arena ονομαζόταν, βέβαια ήταν Invitational. Το ξεκίνησε νομίζω ο Reynard με την ομάδα του και το χρηματοδότησε ο ίδιος. Και είχε μέσα πολλούς γνωστούς streamers όπως ο Tides of Time, η Χάφου, ο Τραμπ κτλ. Και έγινε ως εξής, δηλαδή μπήκαν όλοι οι παίκτες σε μια αρένα, draftάραν κανονικά, απλά με τον περιορισμό ότι δεν μπορούσαν να διαλέξουν μια κάρτα δύο φορές, ή αν ήταν legendary πάνω από μία φορά. Και μετά φτιάξαν τον deck του Constructed και παίξαν ένα τουρνουά best of one. Έτσι νομίζω νοείται η αρένα σαν competitive setting. Ναι, γενικότερα γιατί ας πούμε έχουμε δει σε άλλα καρτοπαίχνιδα ότι έχουν π.χ. το draft ή το shield το οποίο είναι format που φτιάχνουν οι deckmonics και στο Hearthstone ας πούμε πολλοί παίκτες μπορεί να ξέρουν να παίζουν constructed αλλά ειδικά οι παίκτες που έχουν βάλει λεφτά μπορεί να μην ξέρουν να παίζουν αρένα. Ναι, και το αντίθετο. Ναι, να ξέρεις να παίζεις πολύ καλή αρένα. δηλαδή ας πούμε υπάρχουν πάρα πολύ καλοί streamers οι οποίοι στην αρένα είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αλλά στο constructed είναι αρχάρι. Ναι, ματώνουν τα μάτια σου. Εντάξει, δεν θα το έλεγα τόσο πολύ, αλλά δεν είναι competitive. Ναι. Μ' αρέσει που υπάρχει κοινότητα στο θέμα του. Είμαι λίγο βάλκανα σε καρτοπαίχνιο. Δηλαδή, και εγώ είμαι, μην ανησυχείς. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος να είναι όντως να είναι σε καλό επίπεδο, αλλά να λέει ότι είναι σε κάποιο παραπάνω επίπεδο και ναι, να λέει ναι, όχι, ναι. Είναι το έχουμε. Στην Ελλάδα το έχουμε πάρα πολύ αυτό το very acting. Δηλαδή, μπορεί ένα παίκτη να είναι. Να μην είναι απλά ο καλύτερος και να ακούει τα πάντα. Τα πάντα όλα. Ναι, δεν γίνεται. Στην Ελλάδα έχουμε και κάτι άλλο το αναλύσω. Δηλαδή, τουλάχιστον από πολλά καρτοπαίχνιδα, γνωρίζω ότι έχουμε, ας πούμε, βλέπουμε τους Έλληνες παίχτες σαν κάτι π.χ. να λέμε, ξέρω εγώ, ο Δημήτρης, α, καλός είναι. Αλλά άμα είναι να ακούσω συμβουλή, θα πάω να ακούσω το Reynard, γιατί παίρνει περισσότερη κάλυψη. Τα ονόματα είναι τυχαία προφανώς. Έχει πιο ωραίο μαλάκι, ξέρω εγώ. Το μαλλί του είναι τέλειο, παιδιά. Κοίταξε το μαλλί του είναι τέλειο. Είχα δει και ένα stream του που έλεγε, μίλαγε για τα προϊόντα που χρησιμοποιεί για την περιποίηση του μαλλιού του, ξέρω εγώ. Και έχει κάνει ολόκληρο τέτοιο. Λέει, αυτό είναι. I am Reynard and what my creeps, here are my creeps, κάτι τέτοιο. Όλο αυτό το stardom
ας πούμε. Δηλαδή του στείλω ότι αυτός είναι ο streamer με τα 10.000 άτομα, είναι γνωστός που ακολουθώ τι θα πει. Αρχικά πιστεύετε ότι είναι κακό ή καλό. Πάνω με τη σειρά, δεν ξέρω ποιος θα έχεις πρόβλημα. Ας ξεκινήσει ο Δημήτρης. Σας ευχαριστώ. Κοίτα, τι γίνεται. Πιστεύω οι streamers οι οποίοι έχουν τόσο πολύ κόσμο είναι streamers οι οποίοι είναι γνωστοί από άλλα games. Π.χ. ο Ρέιναντ είχε κόσμο από το Magic. Η Χάφου από το WoW και το Bloodline Champions. Ο Τραμπ από το StarCraft και όχι μόνο. Ο Κρυπέριαν είναι πάρα πολύ γνωστός hardcore gamer. Και ουσιαστικά, εφόσον δεν χάσαν τον κόσμο τους και τον διατηρήσαν και τον αυξήσανε κιόλας, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που κορυφαίοι streamers έχουν μεταβίας 200 viewers. Και δεν μιλάω φυσικά για Έλληνες streamers. Δηλαδή δεν το λέω για μας, το λέω για άτομα τα οποία είναι το εξωτερικό και δεν είναι και τόσο γνωστοί και πραγματικά πασχίζουν να βρουν viewers. Βέβαια τι γίνεται, αυτοί οι streamers έχουν μέσα άτομα τα οποία αν μπει στο ladder και δεις ας πούμε το top 1 με 100 είναι αυτοί στη viewer list. Ναι. Οπότε υπάρχει ένα community που σαπορτάρει τους κορυφαίους παίκτες. Υπάρχει... Κοίτα, πάνω κάτω θεωρώ ότι οι streamers είναι ένα απαραίτητο κομμάτι και αυτοί που και οι κορυφαίοι, αλλά πιο πολύ οι υπόλοιποι που έχουν μεγαλύτερη επίχυση στον περισσότερο κόσμο. Ενώ ότι κρατάνε πιο υγιές το παιχνίδι. Εντάξει, οι κορυφαίοι είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό για μικρό κομμάτι του community. Δηλαδή, ο καθημερινός παίχτης δεν θα χρειαστεί τη συμβουλή ενός κορυφαίου streamer. Κορυφαίου παίχτη, μάλλον. Κάτι άλλο στο μυαλό μου, πάντα χώριζα. Όλα τα live stream σε πολλά παιχνίδια, ότι επειδή το live stream τεχνικά είναι ένα show. Δηλαδή είμαι εγώ σαν Νίκος και μπορεί απλώς να παίζω το οποιοδήποτε παιχνίδι στο PC μου, αλλά άμα είμαι διασκεδαστικός για αυτό που το βλέπει, πολλές φορές είναι αρκετό. Και βλέπουμε ότι είναι και το ίδιο στο Hearthstone. Δηλαδή βλέπουμε streams τα οποία είναι πιο καλοφτιαγμένα, ίσως επειδή έχει περισσότερη γνώση του πώς θα σε ένα stream. Και είναι και αυτό που είπες, ότι υπάρχουν streamers οι οποίοι, ωραία, μπορεί να έχει 100 viewers. Και να κάνει τα θεϊκότερα play του κόσμου. Έναν streamer που θα ήταν η μέση λύση. Δημήτρη. Μέση λύση. Υπάρχουν τέτοιοι streamers, ας πούμε ο Life Coach, δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις. Ναι. Ο Life Coach ήταν από τις πρώτες σεζόν, από τις πρώτες 4 σεζόν μάλιστα, ήταν από τους κορυφαίους παίκτες στο game, δηλαδή είχε φτάσει στις περισσότερες σεζόν rank 1. Και δεν τον γνώριζε ο κόσμος, είχε πολύ λίγους viewers. Και πώς πήρε αυτός δημοσιότητα, έφτιαξε ένα mid-range 100 deck, το οποίο είπε ότι το έφτιαξα εγώ ίδιος και βγήκε και τέταρτο σε ένα μεγάλο τουρνουά και ξαφνικά τον έμαθα όλος ο κόσμος και τώρα πλέον πιάνει και 2 χιλιάρικα και περισσότερα όταν δεν είναι μέσα ο Τραμπ ή ο Μαζ. Αλλά παλιότερα στριμάρε με 20 άτομα live coach. Ναι, και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να στριμάρεις και να ξέρεις ότι okay, με βλέπουν μόνο 20 άτομα. Ναι, έχω να σου πω ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να κάνεις, να βρεις πάρα πολύ κόσμο στο stream σου ξαφνικά. Εκτός αν το προμοτάρεις ο ίδιος στο Reddit και τα λοιπά, αυτό θέλει βέβαια αρκετή δουλειά. Είναι, αν πας, είσαι ας πούμε top 16, είσαι, τώρα ας πούμε μπαίνω εγώ στο game, μετά από κάποιες εβδομάδες γιατί τώρα ξεκινάει η season και είμαι στο 12. Γράφω, ξέρω εγώ, rank 12 legend, climbing up. Ξαφνικά θα μπουν παίκτες στο stream γιατί θέλουν να δουν τον καλύτερο από άποψη ladder αυτή τη στιγμή που είναι online. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι κοιτάνε αυτό. Και πήγε ακόμα και ο Crobat, όταν ήταν στο 3, αν δεν κάνω λάθος, και ανέβαινε, είχε φτάσει 1.300 άτομα, ναι. Καθαρά γι' αυτό. Πέτρο, θέλω να μας πεις, σας μιλήσουμε λίγο για τα... Ξέρω ότι στο Hearthstone ξεκινήσει να γίνεται, όπως είναι η DreamHack, η οποία ήταν invitational tournament, να ανέμενα, καθώς και πολλά άλλα τουρνουά. Πέτρο, αρχικά, για το θέλω να ταξιδέψει. Βρυξέλλες, Ισπανία. Σε πολλές χώρες. Πιστεύεις ότι υπάρχει, έχοντας παίξει κάτω, πιστεύεις ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά από το να παίζεις από τον υπολογιστή σου έστω το Hearthstone, το να παίζεις face to face ή για το Hearthstone με computer to computer, κάτι τέτοιο? Σίγουρα υπάρχει. Είναι πολύ διαφορετικό το feeling που έχεις όταν πας να παίξεις, ας πούμε, και έχεις τον αντιπαλό σου απέναντι και τον βλέπεις τις εκφράσεις. Είναι και μέρος της στρατηγικής κιόλας να τον βλέπεις τον άλλο, γιατί μπορεί να προβλέψεις, ας πούμε, το χέρι του σαν πόκερ φάση, ρε παιδί μου. Να δει, τον βλέπεις ότι είναι κάπως νευρικός, μπορεί να σκεφτείς το οτιδήποτε. Ενώ στο Hearthstone δεν το έχεις αυτό. Ένα πιο αυτό παράδειγμα είναι ότι όταν ο Κρόμπα κάνει stream, ας πούμε, και ξεκινάει εκεί πέρα να φεύγουν τα deep με το deep, άμα το κάνει αυτό, όλες θα καταλάβει ότι θα δείξει πάλι υπέροχα. Ναι, πιθανό, κάτι τέτοιο.
Εντάξει, και είναι, είναι και άλλη διασκέδαση που παίρνεις, μωρέ, όταν θα ταξιδέψεις σε ένα τουρνουά, θα αρχίσεις να δεις διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικό κόσμο. Ενώ στο Hearthstone, εντάξει, είναι λίγο πιο ψυχρό, ίσως, για τα δικά μου δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, όμως, ακριβώς επειδή είναι από computer, έχει πολύ μεγάλη ευκολία στο να δημιουργήσεις τέτοιου είδους τουρνουά. Α, ναι, προφανώς, προφανώς. Οπότε, δεν το συζητάμε το θέμα, ναι. Δημήτρη. Ναι, εγώ ήθελα απλά να συμπληρώσω ότι το καλό με το Hearthstone σε αυτό το κομμάτι είναι ότι οι top παίκτες λίγο πολύ γνωρίζονται μεταξύ τους. Ναι. Οπότε όταν ας πούμε βρεθούν σε κάποιο τουρνουά και όλα, ουσιαστικά τα invitational, τα οποία γίνονται σε κάποια χώρα, πολλά βασικά και όλα, είναι face to face. Δηλαδή τους έχουν φέρει στη Γερμανία αρκετές φορές και το Fight Night, το οποίο είναι πιο πολύ show, δεν είναι τουρνουά. Αλλά ακόμα και το Seed Cup, το οποίο είχε πολύ καλά prizes, ή ακόμα και το Dreamhack, το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν invitational, ήταν open για όλους. Απλά κάποιοι παίκτες είχαν Seed. Αυτό. Τώρα το επόμενο που θα γίνει θα είναι invitational. Πιστεύεις ότι υπάρχει διαφορά για έναν παίκτη? Είχαμε δει στο προηγούμενο Rollerzin ότι στην τετράδα, νομίζω, ή στην οχτάδα, είχαμε ένα λάθος από τους παίκτες μας. Ποιος μετά είχε πάει σε αυτό που θα λέγαμε σε tilt, δηλαδή όχι γιατί το έκανα, όχι για πώς το έκανα. Ωραία, αυτό σε τουρνουά το οποίο δουλεύει στον αντίπαλο, τεχνικά face to face, και μπορείς να σηκώνεις πάνω από το computer για να δεις άμα ο άλλος κάνει εγώ παναγέμ και τέτοιο. Υπάρχει πάντως ένα interaction στο Hearthstone, στα LAN τουρνουά, γιατί συνήθως ο αντίπαλος στους τελευταίους γύρους θα είναι απέναντί σου. Οπότε μπορείς λίγο να παίξεις μαζί του, να δεις τις εκφράσεις του. Αυτό, ή να τον μπλοφάρεις π.χ. να δείξεις ότι έχεις κάποια πολύ δυνατή κίνηση και να δεις την αντίδρασή του. Είναι όλα αυτά μέρος του παιχνιδιού. Πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο έχει πάρα πολύ μεγάλο νόημα, δηλαδή μπορεί να σου δώσει κάποια wins? Πιστεύω ότι ένας παίκτης πρέπει να βρίσκει όσα edge μπορούν να το παρουσιαστούν και να τα εκμεταλλευτεί. Δεν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε καμία περίπτωση, αλλά μπορεί να σου δώσει ένα edge και πρέπει να το πάρεις αυτό το edge. Δηλαδή, ένα πιο απλό για τους viewers. Πρόβλημα είναι, ας πούμε, ότι ξεκινάς, παίζεις με έναν αντίπαλο ο οποίος έχει Warlock. Σε κανονική, άμα παίζεις από το σπίτι σου, θα προσπαθείς να κοιτάξεις αν το Mulligan του. Σωστό. Μ' αρέσει που το έχεις ψάξει αυτό. Αν κοιτάξεις τέσσερις κάρτες κατευθείαν, ωραία, είσαι σωστά. Θα έλεγα ότι συνήθως τέσσερις κάρτες κατευθείαν θα πει Handlock. Όχι Zoo. Αυτό θες να. Το Zoo συνήθως, άμα είναι ξεκάθαρο το Mulligan και παίζει δεύτερο, θα κρατήσει δύο κάρτες, επειδή θα πει έχω δύο one drops, τα κρατάω. Ναι, συνήθως έτσι. Τώρα, σε live τουρνουά αυτό. Ναι, σε live είναι το τέλειο του, σε ξέρω, δεν παίζει ζου ποτέ, δεν έχει τις κάρτες του handlock, δεν θα μου έπαιζες ποτέ ζου. Είναι πολλά πράγματα. Σε έχω δει να παίζεις handlock και επειδή μπορείς να δηλώσεις μόνο ένα deck, ξέρω ότι είναι handlock. Στο προηγούμενο γύρο είδα ότι προτιμάς να ξεκινάς πάντα με hard deck. Ναι, εντάξει, εδώ πέρα είναι και ένα παράδειγμα το οποίο στα τουρνά πλέον αυτά δεν μπορείς να παίξεις και ζου και handlock. Δεν δηλώνεις μόνο μια κλάση. Οπότε θα ξέρεις και τον deck του αντιπάλου αν τον έχεις παρακολουθήσει στο τουρνουά. Μιας και μίλησες ότι για tournament format, δηλαδή τι θα παίξουμε, πόσους γύρους θα παίξουμε, πώς θα δούμε την οχτάδα. Έχουμε δει στο Hearthstone ότι όντας ένα καινούριο καρτοπαίχνιο πάρα πολύ, δεν έχει την προκαθορισμένη μορφή. Δηλαδή, σε άλλα καρτοπαίχνια ξέρουμε ότι παίζουν γύρους σαν να είναι πρωτάθλημα και μετά κόβουμε στους 8, 16, 32, 64, ανάλογα πώς. Ναι, ναι. Πέτρο, πιστεύω ότι και στο Legend of the Five Rings έχουμε Swiss system. Ναι, κανονικά. Top 16, best out of 3, τέτοια. Στο Hearthstone έχουμε δει όλα αυτά. Τα πάντα. Όλα. Ποιο, κατά τη γνώμη σας, είναι το πιο αποτελεσματικό έτσι ώστε να ανταμείβει το παίχτη ο οποίος έπαιξε καλύτερα? Ήρθε πιο προετοιμασμένο και θα έπρεπε να έχει τεχνικά κάποιες παραπάνω πιθανότητες από κάποιον που απλώς ήρθε να παίξει. Εγώ θεωρώ αυτό έχει να κάνει με το πώς είναι σε ένα τουρνουά, πόσοι παίκτες είναι. Σε ένα μικρό τουρνουά που έχει 8 έως 16 άτομα, μπορείς πραγματικά να πας για ένα πάρα πολύ αργό format, επειδή το game δεν διαρκεί και τόσο πολύ σε σχέση με άλλα card games. Ειδικά αν έχεις PC για όλους τους παίκτες, και αν είναι από το σπίτι τους, τα games τελειώνουν γρήγορα. Οπότε μπορείς να πας σε ένα πολύ αργό format, στη τάξη του best of 5 double elimination. Το οποίο σημαίνει ότι θα φανεί ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, λίγο πολύ. Και τα τουρνουά έχουν και άλλους παράγοντες οι οποίοι. Δεν σαν το ladder. Δηλαδή στο ladder πολλές φορές υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν παίζουν κανένα ρόλο. Προφανώς το ladder επίσης είναι και
περισσότερο η στιγμή. Δηλαδή, μπορεί να μου πει κάποιος ότι στο ladder θα πετύχεις, πριν τον nerf στο Alice the Hound, θα πετύχει ένα hunter από το τάδε μέχρι τάδε. Άμα ήθελα να είναι rank, να πάω legend, θα πετύχει ένα counter hunter και πάει λέγοντας. Αλλά το θέμα είναι ότι, OK, μπορεί ξαφνικά μου παρουσιαστεί κάτι άκυρο και εγώ να είμαι νέο. Δεν έχει τίποτα γι' αυτό μέσα, συγχαρητήρια, χάσα. Εντάξει. Αυτό είναι το καλό και με τα τουρνουά σε σχέση με το ladder. Αυτό είναι σαν λίγο άσχετο. Το ladder είναι αυτό ακριβώς λίγο προβλέψιμο το τι θα αντιμετωπίσεις. Δηλαδή από ή αυτό έχω παρατηρήσει τουλάχιστον μέχρι το rank 5-6. Εντάξει, ναι, ξέρεις τι γίνεται. Στο ladder απλά πρέπει να έχεις ένα generic deck το οποίο είναι προετοιμασμένο για όλα. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω να παίξω στο ladder ένα hard anti-aggro στο legend, όπου το 20% ξέρω παίζει aggro. Οπότε, τεχνικά για ladder climbing, φαντάζομαι θα πρότεινες κάποιο control, warrior, handlock. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα πιο δυνατά decks είναι ο handlock. Καλό είναι και ο Druid, σίγουρα και το Miracle, αρκεί να το ξέρουμε καλά. Και για τους budget παίκτες, κάντε ό,τι μπορείτε να μην παίζετε ζου. Γιατί είναι ένα deck το οποίο καμιά φορά σε εκνευρίζει να το αντιμετωπίζει, γιατί απλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να ανοίξεις καλά. Αλλά αν θέλετε να παίξετε το game και θέλετε να ανέβετε, εντάξει, όχι, παίξτε ζου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Πέτρο, εσύ, deck of choice. Deck of choice είναι οποιοδήποτε αντιράς για μένα για να κάνεις climb στο ladder, γιατί γενικά το ras είναι η ιδανική επιλογή για να ανέβεις ladder, γιατί θα παίξεις τα περισσότερα παιχνίδια στο λιγότερο χρόνο. Και θεωρητικά αν είναι ένα ras που το 50% το games θα το κερδίσει, έχει περισσότερα games. Οπότε το αντιράς, δηλαδή έχω παρατηρήσει ότι όταν παίζω κάποιο αντιράς, από το rank 15 μέχρι και το rank 7-8, πηγαίνει με πολλά streaks, ρε παιδί μου. Γιατί αντιμετωπίζω πάρα πολλά ras, είτε warlock, hunter, druid, mage, οτιδήποτε, you name it. Πάμε λίγο στο σχολιάσουμε λίγο το legend rank. Βγήκες πρώτος, πέρασε το rank 1 και ξεκινάς και μπαίνεις στον κόσμο του legend rank. Και βλέπουμε φαινόμενα από το είμαι πλέον safe, δεν μπορώ να παίξω, να πέσω, δοκιμάζω ό,τι να είναι. Ναι. Μέχρι hardcore climbing του στυλ ότι όταν όλοι παίζανε το midrange το hunter, ωραία, εγώ θα παίξω ras hunter. Ναι. Δεν με προλαβαίνετε, καλή τύχη, δεν πρόκειται να κερδίσει. Αυτό ήταν αυτό που συμβαίνει ουσιαστικά σε κάθε meta και σε κάθε card game λίγο πολύ. Και τι γίνεται, αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, γιατί ήταν η πρώτη σεζόν με ουσιαστικό reward. Και πάρα πολλοί παίκτες παίξανε ώστε να πάνε στο top 16. Ενώ σε άλλες σεζόν βλέπουμε ότι περισσότεροι παίκτες το κάνανε απλά για το prestige. Και ξαφνικά ήταν η εποχή που ήταν το πιο δυνατό deck midrange hunter. Απλά την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες, ανακαλύψαν το Miracle Rogue έχει καλό matchup με το midrange hunter. Και ξαφνικά γέμισε το ladder με midrange, με Miracle Rogue. Όλα αυτά τα game shifts είναι τεχνικά. Στο Hearthstone, ας πούμε, γίνονται σε πάρα, πάρα πολύ μικρό χρονικό. Απίστευτα μικρό, ναι. Δηλαδή σε άλλα παιχνίδια, ας πούμε, μπορεί να πεις ότι αυτή τη βδομάδα έχουμε το τάδε τουρνουά και μετά από άλλες τρεις εβδομάδες ένα άλλο και το metagame να είναι τεχνικά ίδιο για ναι. Το ναι, 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 ναι. Οπότε το πόσο level θα κάνεις τον άλλον, δηλαδή άμα εγώ κάνω counter το deck που υπάρχει τώρα και ο άλλος πάει να κάνει counter εμένα που έκανα counter το deck που υπάρχει τώρα. Και ο άλλος πάει να κάνει το από πάνω. Ναι. Αυτό σε αυτά τα card games δεν γίνεται. Στο Hearthstone τεχνικά. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό σε μία μικροχρονική περίοδο. Δηλαδή, OK, ναι. Παίρνει Miracle Rogue για να καλοντεράρει το τέτοιο. Αυτό θα το δω. Θα παίξω 4-5 games. Θα δω ότι παίζουν πάντω Miracle Rogue. OK, χάνω. Δεν είμαι αρκετά γρήγορο. Ξαναγυρίζω στο ras. Άμα το δωρει μία-δύο μέρε και υπάρχουν παίκτε που το πιάνουν αυτό, θα μπορεί να πει ότι, ωραία, γύρισε στο ras. Ξαναπάω σε κάτι αντιρά, α πούμε. Πιο εύκολα από ότι θα γινόταν σε άλλα card games. Ναι, φαντάσου στο Hearthstone υπάρχουν περίοδοι στην οποία το meta αλλάζει κάθε μία, κάθε δύο μέρες στο ναι. Ladder. Πραγματικά είναι αστείο. Μιλάμε για το meta της Τετάρτης και το meta της Παρασκευής. Ναι. Τόσο πολύ. Επίσης ένα έντονο στοιχείο, sorry εδώ, ότι στο Hearthstone ότι είναι πολύ πιο πέτρα ψαλίδι χαρτί τα types. Δηλαδή ότι το RAS, το TAD RAS θα κερδίσει το TAD Control Deck 70-60% ας πούμε, του χρόνου, ας πούμε, ποιο ήταν πολύ καλό μέτα όταν έπαιζε ο Dethelor στο δεύτερο Brawler Scene, ήταν το deck το Druid Control, ας πούμε, βλέπαμε πάρα πολύ Druid Control. Και αντίστοιχα βλέπαμε το Shaman, το Midrange Shaman, να είναι έτσι μια καλή απάντηση, ρε παιδί μου. Και ο Hunter για το Shaman και ο Druid για το Hunter. Ναι, ακριβώς. Αυτό, ναι. Δηλαδή είναι πολύ, έχει πολύ πέτρα ψαλίδι χαρακτηριστικό. Είχα γράψει και ένα άρθρο ακριβώς για αυτό το θέμα.
για τα games που παίξει με τον Σίντερ στο τελικό. Αλλά δεν έχει. Είχαμε κάποια προβλήματα ουσιαστικά και δεν το έχουμε δημοσιεύσει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που αναλύσαμε τώρα. Και... η θεωρία του Πέτρα μου λείπει ψαλίδι χαρτί. Ναι. Πρέπει να το κάνω με πιο πολύ, που βολεύει εμένα. Πιο πολύ σε game theory το πας. Δηλαδή λες ότι. Σκέψου ότι εγώ έχω 3 decks. Από τα οποία π.χ. το Shaman μου μπορεί να μην έχει κανένα κακό matchup με τα δικά του. Οπότε ξέρετε, σου κάνω αρχίσω εγώ με το Shaman. Οπότε αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει deck το οποίο είναι το hard counter του Shaman. Οπότε θα βάλει κάτι το οποίο έχει το καλύτερο matchup με το Shaman. Οπότε εγώ το εκμεταλλεύομαι και δεν βάζω Shaman πρώτο deck και βάζω κάτι άλλο το οποίο έχει το καλύτερο matchup με αυτό που αυτός θεωρεί ότι θα βάλω. Και πας με όποιο deck και να διαλέξεις, είσαι μπροστά. Προφανώς. Μεγαλύτερη προετοιμασία σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και αυτό που ο Δημήτρης μας εξηγεί τώρα, αλλά είναι ότι αυτό το πράγμα το κάνεις και για τα τουρνουά, φαντάζομαι. Ναι. Θα υπολογίσεις το metagame, το τι θα παίξει ο κόσμος. Πρέπει να κάνεις. Εδώ στα λανάκια πρέπει να σκεφτείς τι θα παίξουν λίγο πολύ άλλοι. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό break, γιατί έχουμε πολλές πληροφορίες να μας έρχονται. Είμαι σίγουρος ότι όλα τα παιδιά που μας βλέπουν θέλουν να ακούσουν τι έχουν να πούνε και οι ίδιοι παίκτες για το παιχνίδι. Να ευχαριστήσουμε το Wisdom Station για να γίνει αυτό το live stream, τα καταστήματα επιτραπεζίων Kaisa. Θα έχουμε giveaway 2 εφτάδες μπουστεράκια Hearthstone μέσω του raffle, θαυμαστικό raffle RA2FLE. Γράφετε, μπαίνετε στην κλήρωση. Θα δώσουμε τα δώρα το ένα στα μισά best out of 5, το οποίο θα παίξουν οι δύο παίκτες μας. Και το ένα στο κλείσιμο, και το τελευταίο στο κλείσιμο της εκπομπής. Αν θέλετε να κερδίσετε εσείς μπουστεράκια, να τα προστάρετε, φαντάζομαι. Θα έχουν και Ράγναρος μέσα, δεν ξέρω, πρέπει να το πεις αυτό. Θα έχουν και Ράγναρος μέσα. Μπορείτε να τα προστάρετε μετά στη Σπουλντάν το. Ναι. Αν και εγώ ήταν λίγο Legendary, θα χαίρομαι. Δηλαδή, είχα ανοίξει Legendary, ήταν Master μετά τον Nerf. Αλλά αφού έχει τελειώσει, θα μπορείς να το σπάσει για τέτοια. Φαντάστηκε. Έχω ανοίξει τα Legendar, τα ανοίγω μία εβδομάδα αυτά κραφτάρω συνήθως. Δεν μου έχει τύχει αυτό, φαντάζομαι ότι είναι. Να σου πω μια αληθινή ιστορία. Το καλύτερο non-class specific Legendar που έχω ανοίξει, χωρίς να το έχω ήδη κραφτάρει, είναι ο Baron Geddon. Δεν έχω ανοίξει τη Σιγβάνα, στο Ragnar, στο Τελειρό ή τίποτα. Εγώ πολλές φορές, επειδή δεν τα είχα και είμαι σε στήλο ότι σπάω ολόκληρη συλλογή, φτιάχνω ένα deck ωραία μετά, και αυτό είναι obsolete, τι κάνουμε. Παίζουμε αρένες. Παίζουμε αρένες, μετά βαριέμαι τις αρένες. Εκεί θέλει να μην βαριέσαι τις αρένες. Μετά είχε το. Πάντα είχα το θέμα ότι. Ξέρω, ας πούμε τώρα άνοιξα Legendary και είμαι γαμάτο, μου λέει, και είναι χρυσό, ξέρω εγώ. Αν είναι χρυσό και δεν το θες, το σπάς. Όχι, είναι χρυσό και ανοίγω την κάρτα και είναι King Crash και θα το δοκιμάσω. Μόνο για να το δω. Μόνο για να το δω. Και μετά εντάξει, άνοιξε 400 τάσει, α πούμε. Ναι, εντάξει. Μπορείς να το δοκιμάσεις, δεν είναι και τόσο κακό, εντάξει. Εντάξει, ήταν τόσο κακό. Ναι, σε άγκρο Hunter δεν λέει, ναι. Εντάξει, ήταν λίγο πιο βαρύ το Hunter, αλλά νομίζω ότι το. Και λίγο κόμπλεξα Hunter. Ναι. Είχα πολύ ωραίο καιρό στο 7-8-9. Τι έπαιζες, King Crashboard Golem. Είχα βάλει. Θα πάρω και στο 7, στο 8 Ragnaros και στο 9 αυτό. Αλλά ήταν όλο από κάτω, δεν υπήρχε το μπαζάρ του, ήταν λύση και πήγε όλα τα removal του Hunter από κάτω. Α, οκ. Και το τέτοιο τον έχει στο κέντρο. Θα μπορούσε να πεις ότι ήταν ένα bluff hunter. Ναι, ωραίο. Θυμάστε τον άλλο, θα κατεβάσει, τώρα θα κατεβάσει τον μπαζάρ, τώρα θα φάω μπαζάρ και. Δεν άντεξε πέρα από το ένα μάτσο, ξέρει που θα βρούσε το κέντρο. Πάμε όλο το hunter, πάμε όλο αγαπημένο deck. Δημήτρη. Αγαπημένο deck, νομίζω. Όχι με την έννοια. Παίζει καλύτερα, σε στυλ. Τι γουστάρτα παίζει. Νομίζω δεν έχω κάποιο αγαπημένο deck. Απλά γενικά μου αρέσουν κάποιες κλάσεις. Π.χ. μου αρέσει ο Hunter πάρα πολύ, γιατί. Πιστεύω ο κόσμος μισεί το Hunter γενικά, γιατί παίζει άγκρο. Παίζει γενικά επιθετικά όλα τα games. Απλά τι γίνεται. Σου λέει το game σου δίνει ένα hero ability, deal 2 damage. Οπότε για να φτάσει εσύ στη νίκη μέσω του deck building σου, δεν μπορεί να πα να φτιάξει ένα deck το οποίο θα. Τι να πω, θα πάει να πάρει ας πούμε τρελό value στο board κάνοντας trades. Γιατί μια άλλη κλάση έχει πλεονέκτημα. Π.χ. ο Shaman, π.χ. ο Mage με καλύτερα hero ability. Ούτε card advantage, βλέπε Warlock. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πας σε αυτήν την κατεύθυνση. Γενικότερα ο κόσμος πιστεύω σε πολλά καρτοπαίχνια δεν του ανησυχεί το ίδιο. Όταν βγαίνει κάτι επιθετικό, κάτι που
τελειώνει το game, το Rush Hunter μπορεί να τελειώσει το game και να έχεις μία κάρτα, ο άλλος να έχει τρία τέρατα ναι, board, ναι. Άλλα τέσσερα πράγματα πάνω απλά, του. Απλά, ναι. Με το Aggro Hunter καμιά φορά μπορεί να τραβήξεις εσύ επίτηδες στο game. Ναι, 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 αυτό και ήταν, να το πας στους 20 γύρους και να ξέρεις ότι θα κερδίσεις σίγουρα, επειδή αν δεν μπορεί να σε σκοτώσει ο αντίπαλος, γίνεσαι εσύ το control deck μετά. Ναι, αυτό εννοώ ότι από τη μεριά ενός παίχτη που μπορεί να μην έχει τόση επαφή ή με καρτοπαίχτηδα ή με το συγκεκριμένο φαινόμενο που κοιτάμε, ότι αυτό μπορεί να φαίνεται μα το deck είναι κακό, μα το deck μένει με μόνο μία κάρτα. Πρέπει δηλαδή ο άλλος να μπει λίγο στη λογική ότι είμαι το aggro deck. Οι κάρτες μου, αντιστοιχούν σε damage. Αν έχω πολλές κάρτες στο χέρι, κάτι κάνω λάθος. Δηλαδή δεν πρέπει να έχω πολλές κάρτες στο χέρι. Είναι το dream scenario βέβαια αυτό. Άμα έχεις πολλές κάρτες χέρι και δεν πεθαίνεις με τον Hunter, κερδίζεις πάντα. Ναι. Αρκεί να πεθαίνεις. Το dream scenario, dream scenario στο Hunter είναι πέρα που κάνεις παζάρ, παζάρ, house και εύχεσαι να μην κάψεις το Leroy. Εντάξει, κάνω απλά buzzer αν λύσεις, δεν χρειάζεται να κάνεις και... Και υπάρχει ένα άλλο concept, το οποίο το έχω πέσει εγώ σαν ό,τι καρτέχνη έχω παίξει. Έχω μεγάλο πρόβλημα με αυτό, είναι η απιστία. Δηλαδή, στο Brawler Zin το δεύτερο, είχα φτιάξει το Miracle, δεν το έχω ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή μου. Το Miracle. Δεν το έχω ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή μου. Είχα φτιάξει κάποια άλλη μια λίστα. Ναι, ναι, ναι. Και παίζω με το. Γιατί μου κάθεται ο Gadgetan με Auctioneer με Conceal. Βάζω επόμενο γύρο, κατεβάζω και δεύτερο και περιμένω. Γιατί λέω ότι έλα, ρε, 12 καρτέ. Έλα, ρε. Προφανώς το ωραίο ήταν ότι δεν με τιμώρησε ο άντρας για κάποιο λόγο. Και μετά απλά. Κατάφερες και κέρδισες. Όχι, τράβηξα όλο το deck. Του κάτω το κουμπί και του πέσα το κόμπο για το πόσο είναι το full. Ναι, να πάει, ναι. Ας πούμε. Και άλλο ήταν, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χαμογέλαγε. Πες ότι ξέρω, ήθελα να με σκοτώσει. Εντάξει, βέβαια. Καλά, συνήθω το Miracle, όταν έχει ειδικά το ξονιάρ, δεν κατεβάζει και δεύτερο. Κάνανε προφανώ. Γιατί. Απλώ είναι. Ας πούμε, εμένα αυτό μου αρέσει. Ναι, 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 ναι. Πολύ. Εντάξει, ναι. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε... Θα προχωρήσουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εποχής, στο Best Out of 5, οπότε έχουμε, πιστεύω, κοντά ένα τέταρτο. Ωρα. Να πιάσουμε λίγο ένα θέμα... Δημήτρη, έστω ότι όλα λύνονται με την BlizzCon. Παίζεις τα qualifiers, πας καλά στα qualifiers. Δηλαδή, που περνάς και είσαι στο παγκόσμιο. Η Order of Gul'dan είναι επαγγελματική ομάδα Hearthstone, που σημαίνει ότι πιστεύω ότι λογικά θα σε βοηθήσουν και όχι μόνο οι ομάδες σου και οι Έλληνες παίχτες καλοί. Ποια πιστεύεις ότι θα ήταν η καλύτερη προετοιμασία από τον άνθρωπο? Μιλάμε ότι έχεις περάσει την BlizzCon ή πάμε για παγκόσμιο. Νομίζω σίγουρα για να περάσει την BlizzCon πρέπει να κάνεις και τεράστια προετοιμασία για τα ίδια τα qualifiers. Τα οποία είναι ό,τι πιο competitive θα κυκλοφορήσει ever στο Hearthstone, με best of 5 format, με τους καλύτερους παίκτες, οι οποίοι περνάνε από το ladder και από τα τουρνουά, δηλαδή δεν είναι τυχαίος ο τρόπος του qualification. Και πώς έκανα προετοιμασία? Θα έπαιζα με όλα τα decks τα οποία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποφασίσω με ποια decks θα κατέβω, οπότε πρώτα θα ξεκαθάριζα τα τρία decks τα οποία θα επέλεγα, ή και παραπάνω, δεν ξέρω το format. Και μετά θα προσπαθούσα να δω όλα τα matchups. Να παίξω δηλαδή με τους συμπαίκτες μου και όχι μόνο, ακόμα και με κάποιους άλλους φίλους. Να τεστάρουμε όλα τα matchups, να τεστάρουμε όλα τα decks, να μάθω το Mulligan τέλεια, να δω ποιο deck θα χρησιμοποιήσω για ποιο deck. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να έχω προετοιμάσει ένα περίεργο deck το οποίο θα πρέπει να ξέρω για ποιο ακριβώς λόγο το έχω. Κατάλαβα. Καταρχάς, φαντάζομαι ότι τα deck που θα χρησιμοποιούσες δεν θα τα έπαιζες και λάντε, προφανώς. Δεν θα τα έπαιζε. Μπορεί κάποιο, ξέρω εγώ, που ο οποίος να έχει περάσει. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή. Επειδή είμαι λίγο παρανοϊκός με τέτοια. Σκέψου ότι, ναι, επειδή είσαι από το Yu-Gi-Oh! Που το deck σου σε καρφώνει, γιατί μπορεί να παίξει μόνο ένα deck. Αλλά στο Hearthstone είναι αυτονόητο ότι. Δηλαδή, ένα καλό παίκτη τα παίζει σχεδόν όλα τα meta decks. Οπότε το να σε δει με κάποιο deck στο ladder ο άλλο. Δεν σημαίνει απολύτω τίποτα, ναι. Γιατί δεν υπάρχει τόσο μεγάλο surprise factor, δεν υπάρχουν αρκετές κάρτες για να. Ναι, το surprise factor είναι άλλο. Είναι. Παίζω με ένα τυπά που παίζει, ξέρω εγώ, rogue και είναι aggro rogue. Ή ξέρω εγώ, παίζω με έναν warrior και είναι aggro warrior. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, και οι δύο warriors είναι λίγο πεσμένοι. Αλλά ναι, υπάρχουν δύο είδη surprise factor. Υπάρχει το surprise factor του. Το class έχει δύο. Δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Και υπάρχει το surprise factor του. Συνήθω όλοι παίζουν αυτό το miracle. Οπότε αν κατεβάσει το aggro. Τι παίζει. Ναι, 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 ναι. Ή ξέρω εγώ, εντάξει, το ροκ δεν είναι και τόσο καλό, τόσο συχνό. Αλλά... Νομίζω ότι στο Hancock είχαν βάλει νομίζω Flaming και. Ναι, ναι, και Void Walker μέσα. Και Void Walker.
Πέτρο, έχεις συμμετάσχει και σε μεγάλα τουρνουά, Legend of the Five Rings. Πιστεύεις ότι η προετοιμασία σου έμοιαζε με τον Dethelor, ακολουθούσε κάποια διαφορετική πορεία από τον Dethelor? Είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι, γιατί εκεί έχεις μία τράπουλα, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι έχεις εναλλακτικές. Δηλαδή πρέπει αυτή η μία τράπουλα να μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα. Άρα γινόταν ένα σχεδόν εξοντωτικό, θα έλεγα, εξοντωτική προετοιμασία. Με πολλά μάτς, με διαφορετικά decks, τα decks που είναι πιο διάσημα, decks που έχουν δηλαδή, κάποιο... Δηλαδή έχεις μόνο μία ευκαιρία να το κάνεις. Ναι, ακριβώς. Και επειδή δεν έχει και sideboard, πρέπει να το τελειοποιήσει στην κάρτα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βάλεις ούτε μία κάρτα που να είναι τυχαία. Κατάλαβα. Ενώ στο Hearthstone... Στο Hearthstone πρέπει να ετοιμάζεις αντι-deck, όπως μας ναι, είπε ο ακριβώς. Γιατί δηλαδή, έχεις πιθλία από decks, έχεις τουλάχιστον 3 decks διαφορετικά. Οπότε και σε ένα μικρό έχεις ένα που να μπορεί να αντιμετωπίσει ας πούμε, τα γρήγορα decks, ένα που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα control και θεωρητικά ένα deck που να μπορείς να παίξεις την πρώτη γύρα και να έχεις μια καλή πιθανότητα για νίκη σε οποιοδήποτε deck. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όταν ξεκινήσατε να παίζετε, θέλω να μου πείτε μεγάλα λάθη. Μεγάλα λάθη που έχετε κάνει στο παιχνίδι. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι ότι είχα ανοίξει σε πουστεράκι, ξέρω εγώ, τζαράξω σε ένα πράγμα και λέω, δεν μου κάνει, δεν μου κάνει τη σεντζάκα, δεν πήγε. Το κατάλαβα μετά. Εννοείς από τέτοιας μορφής λάθη. Funny stories, ναι. Funny stories. Κοίτα, ήμουν τυχερός αρκετά, δεν είχα κάνει το ένα κακό disenchant στο game. Okay. Γιατί απλά έψαχνα αρκετά να δω ποιες κάρτες είναι viable. Και, δηλαδή το φοβόμουν γενικά να σπρώσω. Βασικά ξέρεις γιατί δεν κράφτηκα και έσπαγα κάρτες στην αρχή. Γιατί ήταν, δεν υπήρχε τότε το ladder. Ήταν με κάτι 5 star master και τέτοια. Okay. Που δεν είχε καμία ουσία να παίζει constructed. Εγώ παίζα μόνο αρένες. Απλά κράφτηρα, κρατούσα τα gold. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να αγοράσει πουστερά και να σπάσει κάρτες. Γιατί τότε που μπήκαν σε zone. Και όταν μπήκαν σε zone, απλά. Είχα φτιάξει ένα deck με τις κάρτες τις οποίες μου τύχαν στα packs, κράφταρα και Sylvanas και Ragnaros που ήταν ό,τι καλύτερο τότε, η Sylvanas στα 5 mana. Και απλά σιγά σιγά έπαιζα με τα staple decks που ήταν must να παίζεις γιατί... Αλλά είχες ιδέα να παίξεις την κάρτα για... Λόγω ότι επειδή έπαιζα αρένα 2 μήνες, ναι, αυτό. Δεν υπήρχε constructed competitive τότε, ήτανε, δηλαδή εγώ δεν έπαιζα καθόλου γιατί δεν είχε και νόημα. Ήτανε ήταν στη πολύ αρχική. Παίζανε βάση, κάτι πριστάδες με mind control στα 8, κάτι Unleash the Hounds στα 4, στο 1, με charge σε όλα τα minions. Ναι, ήταν ό,τι να είναι τότε, εντάξει. Πέτρο... Εγώ δεν είχα παίξει από τόσο νωρίς με τόσο broken καρτούλες, είχα ξεκινήσει από Νοέμβριο ουσιαστικά, τέλη Νοεμβρίου. Οπότε αυτό είχε ξεκαθαρίσει με τα 8 mana Mind Control, 8 mana Pyroblast και όλα αυτά. Αυτά δεν γίνανε Δεκέμβρη. Δεκέμβρη είναι πιο μετά, αλλά θέλω να πω ότι είχε ήδη ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα. Ναι, ναι. Αλλά τέτοια λαθάκια είχα κάνει πολλά στην αρχή, με την έννοια ότι κράφταρα common καρτούλες, γιατί ήθελα να φτιάξω ένα hit deck. Οπότε πετούσα τάση δεξιά και αριστερά και λέω, α, τι έμπνευση έχω σήμερα, θέλω να φτιάξω, ξέρω εγώ, Hunter Rush. Τι common μου λείπουν αυτά, οπότε είχα χαλάσει πολλά dust στην αρχή για άσχετες κάρτες. Βλέπουμε, επίσης, μιας και είμαστε στο θέμα του τι πιο τυχερό έχουμε έχει συμβεί. Βλέπουμε ότι σε πολλά τουρνουά, ας πούμε, θυμάμαι στο τελευταίο Brawlers, ας πούμε, Lightning Storm, τα οποία ήταν ο RNG Gods Bless Me και τα λοιπά, σας παρακαλώ. Ναι, δεν γινόταν αλλιώς. Ας πούμε ότι ένας καλός παίκτης παίζει με κάποιον παίκτη που είναι ένα-δύο επίπεδα λιγότερο. Αν ο καλός παίκτης όχι δεν έχει καθόλου το RNG με το μέρος του, ότι είναι καιρό σε φυσιολογικά πλαίσια. Πιστεύεις ότι θα κέρδιζε πόσες φορές εναντίον σε τι format, best of 3, best of 5, best of 1. Best of 1. Best of 1, δηλαδή σε ένα swiss ουσιαστικά. Ναι. Δεδομένου ότι παίζει ένα match-up με τυχαία decks, δηλαδή με decks που έχουν 50-50 chance. Και αυτό του που λες δύο επίπεδα κάτω εννοείς ένα παίκτης με rank 5, rank 4. Όχι, δεν το εννοώ, επίπεδα το εννοώ... Θέλω να μου πεις, απλά, θέλω να μου πεις δηλαδή, περίπου τι rank ας πούμε, μιλάς για το ladder. Πώς καινούριος παίκτης, δηλαδή. Θέλω να σου πω απλά για να... Ένας παίκτης ο οποίος έχει φτάσει μέχρι το rank 5 στο ladder και ένας παίκτης ο οποίος έχει μπει legendary σε κάθε σεζόν. Ωραία. Είναι μεγάλο το πλέον έκπα, 80% ξέρω τουλάχιστον. Γιατί, ας πούμε, στα Swiss θυμάμαι περισσότεροι καλοί παίκτες και κάνουν πολύ καλά σκορ συνήθως. Είναι μέσα στο χώρο. Θεωρείς ότι έχει τόσο περιθώριο λάθος, δηλαδή. Ναι, φαντάσου αυτή τη σεζόν, ας πούμε, στο ladder από το rank 4, επειδή πήγα ουσιαστικά legend τελευταία εβδομάδα γιατί δεν έπαιζα σχεδόν καθόλου.
Με το handlock είχα 65-67% win rate. Και, δηλαδή που είναι μεγάλο, ας πούμε. Ναι, για προφανώς και ένα control deck, επειδή δει όλο το deck του, ναι, πιο πιθανό να κάνει αυτό που είχε διαστεί, ναι, να κάνει. Και φαντάσου ακόμα και σε ένα switch, εγώ προσπαθώ να, αν ξέρω τον άλλον έστω και λίγο, να καταλάβω τι deck παίζει και να πάρω το counter. Κατευθείαν. Εκτός αν είναι switch το οποίο έχουμε συγκεκριμένο deck, όπως το mana grind. Ναι. Αλλά αν ξέρω ότι ένα παλικάρι παίζει καλό warrior και καλό warlock, το summon έχει ήδη κλικάριστεί. Το σκέφτομαι καλά. Πάμε σε κλάσεις που ξέρουμε ότι από τουρνουά παίχτες διαλέγουν. Πολλοί παίχτες στο summon δεν παίζουν άλλα κύρια. Μου είπες εσύ, Δημήτρη, πριν ότι δεν σ' αρέσει ο Ragnar. Εντάξει, εξαρτάται. Δεν τον θεωρώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, ας πούμε στον Druid αυτή τη στιγμή, παρόλο που δεν τον έπαιζα παλιότερα, τώρα τον θεωρώ καλό. Όπως ας πούμε στον Druid, κάποια άτομα δεν παίζουν, σενάριο. Ναι, εξαρτάται και από τον deck. Ναι. Υπάρχουν κάρτες οι οποίες τις κοιτάς και λες δεν θα τέριαζαν ποτέ στον τρόπο που θέλω να παίζω το παιχνίδι. Ξέρω, γενικά προσπαθώ να παίζω οτιδήποτε είναι καλό, δηλαδή, και να μ' αρέσει όποιος λαρά. Αυτό, η λογική του να παίζω οτιδήποτε είναι καλό, προφανώς είναι λογική επαγγελματία παίκτη. Mm. Τουλάχιστον σε ένα τουρνουά αυτό. Έχει το Λάτερ, εντάξει, απ' έξω του μου αρέσει περισσότερο συνήθως. Κάποια κάρτα που να μου αρέσει που λέει στα λουνέ, οκ. Α πούμε, δεν μου αρέσει πάρα πολύ Art and Square στο Shaman, για παράδειγμα, που την έχω δει σε πάρα πολλά decks. Και είναι μια κάρτα η οποία παίζα παλιά εγώ και δεν τόσο, παλιά δεν ήταν τόσο διαδεδομένη. Απλά παλιότερα ήταν πιο καλή από ό,τι είναι τώρα, γιατί μιλάμε για ένα meta στο οποίο παίζανε πάρα πολύ κλάσει, οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εύκολα τη Square και γενικά τότε ήθελε να πουσάρει αρκετά το board. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τόσο Warlocks, η Square είναι φυσικά ένα Mortal Coil, άμα ναι, φύγει το Shield. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι κακιά, απλά δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος με τον οποίο παίζει το Shaman. Η λογική που έχει από πίσω. Αυτό. Είναι, ίσως να είναι και καλύτερη. Εμένα μου αρέσει, ας πούμε, πιο πολύ aggressive ο Shaman να παίζω. Αν και έφτιαξε και ένα deck το οποίο βασίζεται στη λογική του, της Square και του Harvest Golem. Πιο πολύ. Ας πούμε, το Harvest Golem είναι άλλη μια κάρτα στο Shaman, η οποία έπαιζε, ναι, έπαιζε πολύ παλιά και τώρα ξανά έγινε της μόδας. Είναι απλά απίστευτη στο Σάμαν. Είχα πει, συζήταγα με τον ότι αν ο Harvest Golem είχε 4 attack θα ήταν legend. Δηλαδή είναι αστείο το recursion το οποίο παίρνει στα 3 μάνα. Καλά, νομίζω είναι πάρα πολύ καλή κάρτα από μόνη της. Ναι, προφανώς. Και συνήθως το να κάνεις μια κάρτα epic δεν τις ανεβάζει τις stats. Δηλαδή στο Hearthstone δεν υπάρχει η common, πρέπει να έχει μικρότερο stat pool από μια. Καλά, κάποιες κάρτες είναι και epic απλώς επειδή ταιριάζουν και στην όλη ιστορία του παιχνιδιού. Αυτό, αυτό. Ή επειδή είναι πιο situational, δηλαδή epic δεν θα είναι, ας πούμε, μια vanilla card. Ας πούμε, το Ancient of Lore έχει ένα πολύ βαρύ effect. Ακόμα και το Bane of Doom, το οποίο είναι μια πολύ weak card, έχει ένα πολύ βαρύ effect, πολύ situational effect. Και γι' αυτό είναι, λέει, epic. Πέτρο. Ξέρω ότι φτιάχνεις περίεργα decks. Α, ναι, πάντα. Όχι, θα δούμε σήμερα. Μιας και πήγαμε σε situational κάρτες. Καταρχήν, το Bane of Doom ήταν οι δύο πρώτες epic κάρτες που κράφταρα. Ακριβώς επειδή μου αρέσαν πάρα πολύ σαν effect. Shots fired. Το μετάνιωσα μετά, το λέω αυτό έτσι. Αλλά... Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, έτσι όπως το λέει το effect. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι δεν μπορείς να βγάλεις όλους τους demons με το effect της. Δεν μπορείς να. Ότι το effect δεν κάνει summon όλους τους demons του game, μόνο συγκεκριμένους. Είχα πιστέψει για κάποια δευτερόλεπτα, μιας και μιλάμε για το Bane of Doom, ότι κάνει summon δαίμονα, αλλά ό,τι δαίμονα έχει στο deck. Ναι. Και επειδή ήμουν συνεξηγήτα κατά το παιχνίδι, λέω και δεν ήξερα ότι το battle cry είναι ότι το παίζω από το χέρι. Είμαι, okay, θα φτιάξω ένα deck, θα έχει μόνο το Τζαράξο, θα κάνω Bane of Doom, θα σκοτώσω κάτι. Πολύ Yugi παίζει. Πάρα πολύ Yugi. Α, επίσης άλλο. Ότι κάθε φορά που μου κάνουν Wrath στο Thalios για να τραβήξουν κάρτα, εγώ είμαι από μέσα μου, χάνω το timing. Γιατί στο Yugi θα είχα το timing. Δεν είναι το τελευταίο πράγμα που γίνεται. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησα Hearthstone, έπαιζα άθλια γιατί απλά κοίταγα το card advantage και δεν με νοιάζει το tempo. Και έλεγα, ξέρω εγώ, εντάξει, είμαι στις 4 κάρτες στην αρένα, δεν χάνω ποτέ. Και έβλεπα απλά τον άλλον που μου τέλειωνε τα life points και λέω με τον νουμπά, παίζουν όλοι άγκρο νουμπάδες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πάω να τραφτάρω ένα έτσι αρκετά γρήγορο ντεκάκι, πρώτη εννιάρα. Λέω εντάξει, αυτό είναι. Το βρήκαμε τη συνταγή επιτυχία. Αλλά ήταν, η αρένα ήταν πολύ καλύτερη από τώρα για να φαρμάρεις, γιατί ήταν στα 9, στα 9 wins. Και αν έκανες το 9, έπαιρνες πολύ καλά rewards. Ενώ τώρα με 9 είσαι, οκ, εντάξει, πήρα κάτι παραπάνω. Εντάξει, εγώ στα 12 μου λένε
Γενικότερα, επειδή με το μόλις κατάλαβα ότι όλο το παιχνίδι ωραία είναι tempo, ξέρω εγώ, παίρνω τα μικρά τερατάκια, χάρουμε ένα όσα μάνα από μόλις τα θέλεις. Ναι, ναι. Ότι μετά ξεκίνησα να πει και πάμε run αρένα κανονικά και όχι σε ρίο και σταμάτα κάνα διάλειμμα και ξανά συνέχεια για να έχεις το 12 το καλό. Αυτό όσες φορές το έχω κάνει, να έχω κάνει διάλειμμα από αρένα που τα πάω καλά, δηλαδή πάω ένα 6-0, έτσι και κάνω διάλειμμα μετά. Απλά πάω 6-3, σχεδόν στάνταρ, παιδί μου. Δεν πρόκειται να πάρω άλλο win. Παίζω συνήθως έτσι με τα μεσονύχτιες ώρες. Δηλαδή, ας πούμε, στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, δεν είχα παίξει καθόλου και έλεγα απλώς να πάω legend run, ξέρω εγώ. Και είχα πάει με το Hunter. Είναι λίγο δύσκολο να κερδίζεις Warrior Control, Druid ή οτιδήποτε. Οπότε είμαι σε κάποια θέση που είμαι rank 1, full τα αστέρια και είμαι, οκ, okay, πάμε απ' έξω. Πατάω, παίζω με πατάω προφανώς βγαίνει Warrior Control γιατί ο άλλος είσαι, ξέρω εγώ. Και εγώ να είμαι, εντάξει, μπορεί να μην έχει ανοίξει καλά. Armor Smith, Coin Armor Smith, στο 3. Όχι, έφαγα, τι είχα φάει. Άκολλαει το Pain, Armor Smith, προφανώς είχε τσεκούρι για να μου σπάσει το τέτοιο. Προφανώς ανοίγει το λίο και εκεί πέρα για να μην έχεις άκρη. Escape Consumed, next. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά ήταν, ναι, δηλαδή, το πόσο tempo-based είναι το game φαίνεται και πιστεύω στην αρένα φαίνεται και πάρα πολύ. Δηλαδή πράγματα, ναι, του όπως να έχεις το κέρδ σωστά, να κάνεις drops ή οτιδήποτε. Στην αρένα πρέπει να μην έχεις και τα OE σου, να μην έχεις τραβήξει OE, οπότε το θες οπωσδήποτε το tempo να το κρατάς. Αλλά η αρένα μπορεί να σου μάθει και το game. Σε ένα πολύ καλό βαθμό. Δηλαδή, βασικά θα μάθεις όλες τις κάρτες. Και αυτό, ναι, γιατί στην αρένα πραγματικά μπορεί να αναγκαστείς να κάνεις κάποια combo τα οποία αν τα έβγαζες στο constructed θα ήταν win conditions. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να, εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, με Paladin να έχω σε ένα deck 2 Cult Master και 3 Noble Sacrifice και απλά να τον έχω λοκάρει τον αντίπαλο να μην μπορεί να μου φάμε τίποτα τα τέρατα και κάθε φορά που μου έτρωγε ένα τέρα στραπάγε καρτούλα από τον Noble. Οπότε μετά έκανα ό,τι trade ήθελα, τον λόκαρα και έκανα 12-1 με αυτό το deck το οποίο δεν ήταν καν δυνατό, απλά είχε αυτό το combo. Όπως επίσης, ας πούμε, βλέπουμε πολλούς παίχτες να προσπαθούν να κάνουν force deck σε αρένα. Δηλαδή, είχα, είχα φίλο μου, ας πούμε, ο οποίος έβγαινε Molten Giant από Legendary και από δίπλα από Game Hunter. Και θα πάρει το Game Hunter που έχει σίγουρα target, γιατί στάνταρ ο άλλος θα παίξει κάτι. Και στη χειρότερη είναι και καλύτερη κάρτα από μόνη της. Δηλαδή, 4-2 στα 3 μάνα είναι ok. Ναι. Δεν είναι καν κακιά. Ναι, και παίρνει το Molten Giant με την έννοια ότι γιατί, δεν θα, άμα άλλο είναι άγκρο μου λέει, θα με κατεβάσει ζωή, θα τραβήξω εγώ το Molten Giant σε ένα ιδανικό σενάριο. Και μετά θα πεθάνω. Ναι, και μετά θα πεθάνει, ναι. Ναι. Molten Giant στην αρένα παίρνουμε μόνο σε ρογ, καμιά φορά, ή αν έχουμε ήδη δύο Sun Fury ή μία Sun Fury και έναν Argus. Ναι. Δηλαδή πρέπει να έχεις και αυτές τις κάρτες ή κάποιο Healing Touch in Druid. Να έχεις ένα handlock του φτωχού. Εντάξει, και ο Warlock στην άρα να πάει αλλού, πάει στο zoo, δεν πάει στο handlock. Ναι. Είναι και πολύ εύκολο να κάνεις force στο zoo, γιατί τα τέρατα του zoo είναι απλώς τέρατα που γεμίζουν ρόλο. Είναι δυνατά, είναι δυνατά τέρατα. Δηλαδή το taunter στο ένα, οκ, μπορεί να μην έχεις δύο συμπήρα και δύο... Δεν τα χρειάζεσαι αυτά, εγώ σου λέω να σου κάτσουν τα harvest golem, σου κάτσουν καλά διάρια και κανένα δυο soulfire, έχεις δεκάρα με το Warlock. Το πιο γελίο deck που έχετε κάνει σε αρένα. Δεν εννοώ Angry Chicken, εννοώ αυτό το 8 Flamestrike, ξέρω, οπότε 12 Consecration. Να το πω για να το ξεχάσω. Λοιπόν, έχω κάνει ένα Hunter που κάνει 12-1 και έχασα τον game από DC. Λοιπόν, είχε μέσα 3 Unleash στα 2 mana, Onyxia, Ysera και πάρα πολλά removals. Οπότε καταλαβαίνεις ότι... και ένα Giant, και έναν ή δύο Giant. Δηλαδή είχε την Ysera, όχι, η Ysera ήταν δεύτερο win condition, ναι, δεν την ήθελα. Είχε Onyxia, Giant, Unleash. Και είχα κάνει σε ένα γύρο. Είχα κάνει Onyxia, του δώσα γύρο και μετά του παίζω Giant στα ένα μάνα και μετά κάνω trades και ξαναπαίζω Unleash και απλά game. Ναι, ήταν... Τρελά πράγματα, ναι. Αλλά ήταν πολύ δυνατό γιατί είχε πολύ καλές κάρτες. Δεν ήταν ότι ήταν και combo μεταξύ τους. Ναι, δηλαδή ήταν individual και individual strong και με φοβερό synergy. Εκεί, αυτό είναι το κόλπο στην αρένα. Αυτά είναι οι στιγμές που είχαμε γελάσει. Δεν έχω κάνει κάτι δραματικό στην αρένα και έχω κάνει μερικά 12 wins, αλλά ήταν πάντα με πολύ κλασικά decks, δηλαδή είτε κάποιο καλό Paladin με 2 Consecration, 2 σπαθάκια και καλά τερατάκια, είτε κάποιο μάγο με... ένα Flamestrike. Ναι, κάπως έτσι. Ένα. Και πολλά Fireball. Λοιπόν, επειδή ήμουν αντιβότη στο Hunter, το απέδειξε, αντέξα αρένα με 5 Hounds και 2 Leroy.
2-2 ροή. Ναι. Και το καλύτερο από όλα αυτά ήταν ότι δεν κατάφερα να κάνω 12 με αυτό το πράγμα. Έχασε το ναι, ξέρεις τι γίνεται. Ο Λιρόι στην αρένα είναι πολύ weak. Εντάξει, είναι... σε Hunter είναι οριακά viable. Ήταν απίστευτα weak για τον απίστευτο λόγο ότι στην αρένα, π.χ. άμα δει, στην αρένα υπάρχει μεγαλύτερο αριθμό counters από ό,τι υπάρχει. Ναι, και δεν υπάρχει το reach στην αρένα. Δηλαδή, στο constructed ξέρεις ότι το deck σου έχει μέσα συγκεκριμένες κάρτες οι οποίες θα κατεβάσουν τον άλλον και οι εγγυημένα θα σε βοηθήσουν να πας στη νίκη. Όταν εσύ έχεις το μυαλό σου, ψάχνω 6-7 damage και να πάρω και το board για να κάνω το combo και να κερδίσω. Εντάξει, και τραβάς π.χ. Πρίστες ωφελούν. Και λες, τώρα τι κάνουμε. Α, επίσης, στις τρεις κάρτες για αρένα, να κάνω και μια παρένθεση. Μισώ την άρπια στα 6 mana, δεν ξέρω γιατί. Είναι weak, είναι weak. Είναι ψυχολογικό. Και μισώ την πρίστες ωφελούν και το Nightblade. Επειδή δεν σ' άρεσε να τις παίρνεις, εννοείς. Ναι, δηλαδή θα προτιμούσα να πάρω ένα 4 power το οποίο να είναι περίπου στα ίδια με αυτό. Παρά να πάρω το τέτοιο. Ναι, είναι από τις πιο άδυναμες κάρτες αυτές που είπες. Εγώ συγκεκριμένα συχαίνομαι στην αρένα τον Pit Lord. Όταν τον πρωτοπήρα, λέω αυτή η κάρτα είναι συμπαθητική, είναι λίγο ένα κακό γέτη. Όχι, δεν είναι ένα κακό γέτη, είναι μια απαράδεκτη κάρτα. Ναι, γιατί το δηλαδή, damage είναι... Είναι too much. Είχα παίξει σε ladder κανονικά, ζου το οποίο θεώρησε σκόπιμο ότι θα βάλω Pit Lord μέσα. Και εγώ έπαιζα Miracle Rock και ήμουνα... Σάρο. Και του παίζει το σάπ και είναι. Ωραία, ξανά σάμον. Α, το ξανά έπαιξε. Ναι, όχι, τώρα ήταν ότι πέθανε μετά στο επόμενο γύρο. Δεν είχα τραβήξει ούτε μόνο. Ναι, τίποτα, ναι, απλώ πέθανε. Λίρο ή σάπ στο μαντάξι. Φαντάζομαι παλιά το Flaming που έκανε και δύο ντάμα πάνω σου. Οπότε τώρα με αυτό το nerf που του βάλανε. Έγινε λίγο πιο weak, α πούμε, σε κάρτα. Γιατί αυτό το life μετράει στο Warlock. Πολύ αριστερό. Δεν είναι κανένα druid, κανένα. Πιστεύω ότι το χειρότερο drop. Το χειρότερο drop που μπορεί να έχει το handlock είναι σε late game, ενώ είναι χαμηλά η ζωή του. Συγγνώμη, το ζου. Σε γύρο που θέλει κάτι σε στυλ. Okay, τώρα παίζουμε mirror match, πρέπει να κάνει ναι, το life total flaming. Το Zoom έχει δύο είδη καρτών. Έχει κάρτες που επηρεάζουν άμεσα το board και κάρτες που βελτιώνουν. Δηλαδή κάρτες που τις κατεβάζει για board και κάρτες που βελτιώνουν αυτό που έχει στο board για να πάρει card advantage. Όταν έχει ήδη board και τραβά flaming. Καταλαβαίνεις ότι έχεις κάποιο θέμα. Κοίτα, κάποιες φορές κάνεις Soul Fire, Hero Power, Doomguard, άλλες φορές κάνεις Flaming στο γύρο 9. Ναι, εκεί ψάχνεις έναν abuse για το Lethal και έρχεται το Flaming και σε σκοτώνει. Και σκοτώνει εσένα. Γι' αυτό δεν παίζουμε Zoom. Βασικά δεν παίζουμε Zoom γιατί ακόμα και όταν κερδίζει το Zoom νιώθεις ότι είσαι χάσει τελικά. Εντάξει, ναι. Ότι, οκ, άμα όλο ζούσε ένα γύρο, άμα δεν... Κοίτα, απλά το ξέρεις και από τα card games ότι αν... Σε ένα τουρνουά δεν δείχνει κανείς respect για ένα aggro deck. Δηλαδή, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ ότι στο πρώτο τουρνουά που είχα κατέβει ψηλό σοβαρό, ας πούμε, αυτό ήταν το δεύτερο σοβαρό τουρνουά που είχα κατέβει. Το πρώτο ήταν στο Γκουλντάν στο Μαρούσι, το πρώτο National, όχι αυτό που το κέρδισε το ρολόι, ήταν το πρώτο. Δεν είχα καμία ιδέα του ελληνικού μέτα, απολύτως καμία. Είχα παίξει μόνο με τον Ασομάνεκ 4 games online. Ο πιο decent deck που είχα παίξει ήταν ο Ασομάνεκ. Και δεν ήξερα τίποτα. Οπότε λέω. Έλληνες είναι, φράγκα πολλά δεν έχουμε για να βάζουμε στο παιχνίδι. Θα παίξουν ζωή περισσότεροι, θα παίξουν Hunter που είναι καλή class. Ξέρεις το meta με το Nat Pekle και το Tink Master, ναι. Με τους Druids. Και πηγαίνω, βάζω μέσα Starfall, βάζω μέσα τα Sting Ghost στο deck. Φτιάχνω ένα Hunter καλό αντιάγκρο και ο Druid μου ήταν αντιάγκρο. Και έπαιζα Mirror Match όλη τη μέρα με τα. Και έπαιζα όλη μέρα Mirror Match. Τι γίνεται ρε παιδιά, πού τα βρήκα τα αυτά. Όχι εντάξει, δηλαδή λεφτά στο παιχνίδι πιστεύω ότι δεν βάζουν μόνο παίκτες. Π.χ. ας πούμε. Εσύ σαν Δημήτρη, ξέρω εγώ, άμα σου λένε πάντα ότι Δημήτρη πρέπει να είσαι card pool, δεν μπορούμε να πάμε στο τέλος. Χορηγία. Ναι, προφανώς. Αλλά εδώ πέρα είμαστε λίγο, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά ας πούμε, άμα πούμε καλά ότι, ωραία, τεστάρουμε μαζί και λέμε, παιδιά, φτιάξαμε δεκάρα, μαντέψτε, δεν έχω να συμπληρώσω την ούτε. Super καρδάρα, ναι, είναι λίγο. Βέβαια, ξέρετε, ναι. Στο Hearthstone υπάρχει ένα σημείο από το οποίο ένα παίκτη μπορεί πλέον να έχει όποια κάρτα θέλει στη διάθεσή του. Και εγώ αυτό το σημείο το έφτασα. Όχι επειδή έχω λύσει τι κάρτε μου, λείπουν αρκετέ κάρτε ακόμα. Απλά επειδή έχω τόσε golden κάρτε, οι οποίε αν τι σπάσω, μπορώ να κρατάω από τι legendary. Έχω πάρα πολύ dust, το οποίο δηλαδή μπορώ να βρω κάπω. Αλλά σου λέω, ο μόνο λόγο που το κάνω αυτό είναι επειδή έχω 1500 arena wins περίπου. Έχω περισσότερα arena wins παρά constructed wins. Δεν παίζω πάρα πολύ constructed, παρόλο που ο κόσμος νομίζει αυτό. Τι άλλο. Οπότε, αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στις 9 η ώρα. Παιδιά, θα σας ετοιμάσουμε για το Best Out of 5. Θα βάλουμε έτσι μια ωραία οθόνη, η οποία θα έχει... θα παίζει Hearthstone. Σε αυτή τη στιγμή να θυμίσουμε την κλήρωση που έχουμε. Θα δώσουμε δύο εφτάδες
booster packs από το Hearthstone. Πρώτα ανοίξτε την Legendary σας να κουστάρετε στο order of Bundan για να πείτε και εσείς πόση αγωνία είχατε. Θα σας κάνουμε και like. Ναι, πόση αγωνία είχατε όταν κάνατε το κουστί από πάνω έτσι και χαϊδεύατε για να γίνει η χρυσή. Σε αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσουμε τα Wisnet Station, το οποίο μας έδωσε το χώρο για να κάνουμε το live stream, τα καταστήματα επιτραπεζίων παιχνιδιών Κάισα, καθώς το Δημήτρη από το Shoulder of Dan, τον Πέτρο από τη Resident Gaming. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας βλέπουμε και τους περισσότερους. Θέλω να δω κάποια στιγμή θα φέρουμε ή το Logan ή το Grobat. Ο Κρόμπατ είναι Μύκονο, ο Λόγκαν Θεσσαλονίκη. Ο Λόγκαν Θεσσαλονίκη. Ναι. Δύσκολο άτομο επέλεξε. Εντάξει. Έχω υψηλά στάνταρ. Οπότε, άμα του φέρουμε σε κάποια δόση, θέλω να έχω αυτό το χι που είναι στην τηλεόραση που κάνει. Ναι, όντως. Ωραία. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας για να μπείτε στην κλήρωση για τα μπουστεράκια. Γράφετε θαυμαστικό ράφι RA2FLE. Η πρώτη κλήρωση θα γίνει στη μέση περίπου του Best of 5 και η επόμενη κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Οπότε θα σας συνδέσουμε με τα κομπιούτερ σας. Θα έχουμε ένα μεγάλο ωραίο screen που θα γράφει το λόγο κάποια δευτερόλεπτα. Πόσο λεπτό να.
Welcome back. Λοιπόν, είμαστε live. Οι παίκτες είναι έτοιμοι τώρα να βρουν τις θέσεις τους, ο καθένας. Βλέπουμε ότι θα παρακολουθήσουμε το χέρι του Dethelor. Το match από τη μεριά του Dethelor. Περιμένουμε τώρα τους παίκτες να βρουν ένας τον άλλον. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι γράφετε για να μπείτε στην κλήρωσή μας, θαυμαστικό. Raffle, το raffle γράφεται Ray 2FLE. Ελπίζω να το λέω σωστά, την προηγούμενη φορά το είχα πει λάθος. Επίσης, να θυμίσω ότι θα πρέπει για να μπείτε στην κλήρωση για τα μπουστεράκια, όχι μόνο να γράψετε θαυμαστικό raffle, αλλά να έχετε κάνει και follow το κανάλι μας. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί στο τέλος κερδίσει τα μπουστεράκια, αλλά δεν έχει κάνει follow, δυστυχώς θα πρέπει να ξανακάνουμε την κλήρωση. Και τώρα βλέπουμε τον Dethelor, ο οποίος είναι swag και μόνο και έχει το legendary cardback, προφανώς. Βλέπουμε πολλά mind games σε κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσε. Λοιπόν, περιμένουμε τους δύο παίχτες. Ο Dethelor επιλέγει deck. Και περιμένουμε τώρα τον Πέτρο να διαλέξει deck. Και πάμε. Θα αλλάξουμε την θέση και πάμε. Θα μπορούσαμε, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, το challenge είναι απλώς για να δούμε τους παίκτες εν δράση. ωραία, πότε ξεκινάμε. Με disconnect, όχι, ελπίζω να μην ξεκινήσουμε με disconnect. Λοιπόν, ελπίζουμε να μην έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ωραία. Οπότε ξεκινάμε, έχουμε σαν class Warlock από τον Dethelor και Warrior από τον Πέτρο. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε αυτό που είχαμε πει και στο stream με το που είχε πει ο Dethelor πιο πριν, ότι κάθε κλάση η μπλόφα που μπορεί να περιέχει είναι το ότι π.χ. το Warrior έχει δύο viable decks σαν κλάση. Το Warlock έχει δύο, κάποιοι μπορούσαν να πούνε και τρία, άμα θεωρήσουμε το combo Warlock σαν deck. Ή τα Merlock, αλλά τα Merlock είναι πάλι άγκρο, οπότε ναι. Βέβαια, διαφορετικό άγκρο από το Zoo, σίγουρα. Βλέπουμε τον Πέτρο να ξεκινάει επιθετικά με Amani Berserker και υποθέτουμε ότι βλέπουμε Warrior Aggro. Ο Dethelor τραβάει κάρτα, καταστρέφει οτιδήποτε μπορεί να καταστραφεί στο περιβάλλον. Βλέπουμε πάρα πολύ επιθετική αρχή από τον Πέτρο, ο οποίος... Άου! Ο οποίος ξεκινάει με 13 damage στο γύρο 2. Στο γύρο 3, συγγνώμη. Ο Dethelor φάρσερ στο γύρο του και Soulfire, το οποίο θα πετάξει τον Blood Mage Thalnos. Και πίσω στο γύρο του Πέτρου, ο οποίος, ας δούμε τι κάρτες έχει μέσα. Πάρα πολύ μεγάλο burst, ας δούμε αν θα μπορέσει να το συνεχίσει. Βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα επιλογή, βλέπουμε έναν Acolyte of Pain μέσα στο Warrior Aggro. Και τώρα στο γύρο του Dethelor, στον οποίο το χέρι του προσφέρει αρκετές επιλογές. Θα ξεκινήσει κάνοντας Mortal Coil, θα τραβήξει κάρτα. Μετά έχουμε την επίθεση στον Acolyte of Pain, θα τον τάρει σοφά μόνο το μεγάλο του τέρας.
Και βλέπουμε τώρα ότι τα πράγματα για το Warrior είναι αυτό που θα λέγαμε κάπως δύσκολα. Δηλαδή, αν δεν έχει κάποιο follow, θα υπάρξει πρόβλημα. Arcanite Reaper για το Warrior. Ξεφορτώνεται, θα λέγαμε ανέμακτα, το taunt του Dethelor. Και βλέπουμε το γύρο, και βλέπουμε το γύρο του Dethelor. Έχουμε το γύρο του Dethelor, συγγνώμη, το γύρο του Πέτρου, ο οποίος κατεβάζει το Imp, μπουστάρει το Imp με τη Sunward Cleric και, άου, πάει πάρα πολύ επιθετικά χτυπώντας τη μούρη του Dethelor με το Arcanite Reaper, κάνει Armor και δίνει γύρο. Αυτό δίνει στον Dethelor πάρα πολλά plays, φαντάζομαι ο ίδιος θα σκεφτεί ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν. Αλλά νομίζω ότι ο γύρος του Dethelor μπορεί να γίνει πάρα πολύ παραγωγικός. Βλέπουμε ένα Molten Giant ο οποίος έγινε δυνατό να παιχτεί λόγω του ίσως over aggressive style Πέτρου. Ας δούμε αν ο Πέτρος έχει απάντηση σε αυτό. Βλέπουμε τον Gnome να χτυπάει το Molten Giant. 2 damage πάνω στον Dethelor. Βλέπουμε execute σαν απάντηση. Το οποίο είναι και άλλο Leper Gnome, πάρα πολλές resilient κάρτες οι οποίες έχουν reach ακόμα και ας πούμε το Leper Gnome το οποίο αυτοκτόνησε έκανε πάλι 2 damage. Βλέπουμε ένα Dark Iron Dwarf απλώς για το board presence και ας δούμε αν ο Dethelor μπορεί να μείνει σε αρκετά ψηλά life points έτσι ώστε κάποιο top deck να μην το σκοτώσει. Βλέπουμε Siphon Soul στο Dark Iron Dwarf, επιστρέφει το Dethelor πίσω στα 10, 2 επιθέσεις κάτω και ο Warrior είναι σε σχετικά χαμηλή ζωή. Βλέπουμε swag και μόνο BM από τον Warlock που πρόκειται να κερδίσει. Αγαπημένο μέρος του Hearthstone, όλο το bad manner που κάνουν οι παίκτες. Προφανώς οι παίκτες μας εδώ είναι σε πολύ φιλικό επίπεδο το όλο BM το οποίο γίνεται. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα faceless manipulator ο οποίος παίχτηκε, μάλλον μετά ο Dethelor κατάλαβε ότι θα μπορούσε να τον κρατήσει για να τον αξιοποιήσει καλύτερα. Βλέπουμε ένα Raging Worgen, ένα Heroic Strike και λογικά το Suicide. Πολύ δυνατή αρχή για το Warrior, δυστυχώς το Warlock Control άδειξε και έχουμε την πρώτη νίκη για τον Dethelor. Σε αυτό το Best Out of 5, με παρότρεση και τον ίδιο των παιδιών, τα παιδιά μπορούν να αλλάξουν τον deck που έχουν, δηλαδή ο Dethelor δεν είναι αναγκασμένος να κρατήσει το Handlock του. Και είναι... ας δούμε τι θα επιλέξουν. Λοιπόν, τα decks έχουν διαλεχθεί και για τους δύο παίχτες. Θα περιμένω μετά τα Mulligans. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το deck του Dethelor έχει το πιο έτσι, το πιο ωραίο όνομα που έχω δει σε Summon deck. Θα μας πει προφανώς, φαντάζομαι, μετά από το live stream. Να υπενθυμίσω ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα έχουμε τους παίκτες ξανά κοντά μας για να κληρώσουμε για τα μπουστεράκια, οπότε μπορείτε να τα γράψετε. Θαυμαστικό ράφι. Βλέπουμε το αρχικό χέρι του Dethelor με ενδιαφέρουσες επιλογές για το Summon και ένα πάρα πολύ ideal turn το οποίο ξεκινάει με Coin και Fairy Dragon. Θα μπορούσα να φανταστώ ότι ο λόγος που το deck λέγεται Clefairy είναι μάλλον αυτός. Αλλά βέβαια το ότι λέω Clefairy on stream, η ίδια η Nintendo δεν είναι ακριβώς ελαστική με το να αναφέρεις copyrighted πράγματα. Το Dethelor βγάζει το Tem, ο Fairy Dragon επιτίθεται στη ζωή του Priest. Το δύσκολο με το Fairy Dragon είναι ότι είναι ένα minion το οποίο δίνει αρχικά σου δίνει πάρα πολύ tempo καθώς δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το πεδίο εύκολα.
Άου, βλέπουμε επιθετικό άνοιγμα από τον Breeze, το οποίο τεχνικά απαντάει δύο κάρτες με μία, αν ζήσει. Ο Alchemist, ο οποίος δεν ζει, έχουμε 3 damage στη μούρη του Priest. Και συνεχίζουμε. Βλέπουμε ότι το χέρι του Dethelor είναι, όπως όλα τα χέρια κάποιου Shaman, γεμάτο με reactive πράγματα, απαντήσεις στον αντίπαλο, αλλά και ο Priest δεν είναι ακριβώς deck το οποίο δεν έχει απαντήσεις. Ας δούμε αν υπάρχει το combo είναι εδώ. Ο δράκος φεύγει από το πεδίο, δεν ξέρω αν το timing του combo ήταν τόσο ιδανικό, αλλά θα δούμε. Βλέπουμε τον Dethelor, περνάει το γύρο βγάζοντας το Temp στον αντιπαλό του. Γενικότερα το addition του Fairy Dragon δίνει στο Shaman αυτό που χρειάζεται, δηλαδή πίεση, έτσι ώστε το late game του, το burst το οποίο έχει στο late game, να έχει μεγαλύτερο impact. Βλέπουμε Kurubas Berserker από τον Priest μας και ας δούμε ποιο τρόπο θα επιλέξει ο Dethelor. Επιλέγει να τραβήξει κάρτα, να βγάλει τους Azure Drake. Προφανώς δεν θέλει να φτάσει σε κάποιο γύρο του παιχνιδιού και η Azure Drake να είναι ακόμα στο χέρι του. Και έχουμε τώρα το γύρο του Πέτρου, ο οποίος χρησιμοποιεί Defender of Orgus πάνω στο Kurubas Berserker. Κάτι το οποίο θα ξεφύγει αρκετά γρήγορα άμα νταματζάρει κάποιο minion και ο Dethelor δεν έχει βρει κάποια απάντηση. Βλέπουμε ένα πάρα πολύ επιθετικό play από τον Πέτρο, ο οποίος έχοντας την όχι ένα Isolde Priest κάτω, νταματζάρει το δικό του Kurubas Berserker για να του ανεβάσει την επίθεση και να χτυπήσει τον Dethelor. Αυτοκτονεί προφανώς την όχι ένα Isolde Priest με τον δράκο. Σε αυτή τη στιγμή ο Dethelor θα χρειαζόταν κάποιο Hex ή κάποιο Earthshock ίσως, καθώς η attack ή το toughness του Kurubas Berserker είναι αρκετά μεγάλο. Βλέπουμε συνδυασμούς δύο καρτών για να σκοτώσει τον Kurubas Berserker και περνάει το γύρο του. Μερικές φορές ο ίδιος ο Shaman πρέπει να ξοδέψει συνδυασμό καρτών για να περάσει κάποιο τέρας. Ας δούμε αν αυτό θα του στοιχήσει, ίσως αργότερα, ίσως πάρει κάποιο από τον Burst θαλώντας ένα Rockbiter. Βλέπουμε όχι ένα Isolde Priest και το Heal Power, το οποίο τεχνικά ακυρώνει το ability του Dethelor, του Shaman. Ας δούμε τώρα, έχουμε Fire Elemental το οποίο θα σκοτώσει τον Orgus. Και ας δούμε αν ο Πέτρος έχει κάποια απάντηση. Έχουμε την όχι ένα Isolde Priest στη ζωή του Shaman, το προβλέψιμο Shadow World Death και Heal Power το οποίο τεχνικά έχει πάρει το ρόλο του Hunter. Hero ability του Hunter. Βλέπουμε τον Dethelor, ο οποίος θα σκεφτεί τον γύρο του, προφανώς έχει αρκετές απαντήσεις. Ας δούμε πώς θα επιλέξει να παίξει αυτό το γύρο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σχολιάσω το χέρι του, γιατί τα παιδιά είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από εμάς. Να υπενθυμίσω ότι γράφεται θαυμαστικό raffle για να μπείτε στην κλήρωση για 2 εφτάδες μπουστεράκια Hearthstone. Μία και μία εφτάδα, για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Η πρώτη εφτάδα θα κληρωθεί μετά από αυτό το παιχνίδι, το οποίο τα παιδιά θα έρθουν μαζί μας να μιλήσουν για τα μάτς που μέχρι τώρα παίχτηκαν. Και η επόμενη εφτάδα θα κληρωθεί στο τέλος του live stream. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Wiznet Station, το οποίο μας έχει παραχωρήσει το χώρο για να γίνει αυτό το live stream, τα καταστήματα παιχνιδιών Kaisa, καθώς και τους καλεσμένους μας, τον Dethelor από την Order of Cooldown και τον Πέτρο από τη Razor's Edge Gaming, ο Caster της Razor's Edge Gaming, που είναι μαζί μας εδώ και κάνουν αυτό το live stream όσο διασκεδαστικό μπορεί να είναι ένα AOE το οποίο κοστίζει επιδέρμου άνα, κάπως έτσι. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Priest να έχει πάρει το ρόλο του Hunter και έναν Shaman ο οποίος
να είναι με την πλάτη στον τοίχο, καθώς traditionally ο Σαμάνος δεν παίζει κάποιο heal, βασίζεται στο ότι θα ελέγξει το πεδίο και ότι δεν θα φάει πάρα πολύ damage. Και τώρα βλέπουμε το χέρι του Dethelor, το οποίο έχει αρκετές επιλογές. Το θέμα είναι τι άλλο έχει μέσα το deck του Πέτρου, καθώς... δεν ξέρω. Μπορούμε να δούμε διπλό Mind Blast for the win. Ή slow roll Mind Blast for the win. Θα ήθελα να δω κάτι τέτοιο βασικά. Βλέπουμε το χέρι του Dethelor. Πιστεύω ότι το taunt το οποίο έχει ο Πέτρος είναι μια μεγάλη πρόκληση για το Dethelor τη συγκεκριμένη στιγμή. Έχουμε Lightning Storm, το οποίο θα σκοτώσει σίγουρα την όχι ένα Soul Priest. Θα κάνει 2 damage στον Πέτρο. Και θα ήθελα να πω στους παίκτες μου ότι σκέφτηκα και έναν άλλον τρόπο που μπορεί να χάσει ο Dethelor, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ο οποίος είναι, νομίζω, Divine Spirit, είναι η κάρτα η οποία φέρνει την επίθεση του τέρατος την ίδια με την... Έχουμε Lightwell από τον Dethelor, έχουμε δεύτερο Mogusan Warden, συγγνώμη, έχει από τον Dethelor, από τον Πέτρο. Έχουμε Heal στο Mogusan Warden. Κάτι μου λέει ότι ο Dethelor ή θα κερδίσει με κάποιο πολύ αποφασιστικό τρόπο ή θα πεθάνει σίγουρα πολύ αργά και πολύ βασανιστικά. Έχουμε επίθεση από το Yeti. Το Lightwell θα γιατρέψει τον Priest. Νομίζω ότι αυτό ήταν αρκετά καλό για τον Dethelor. Και στο γύρο του Πέτρου, ο οποίος έχει Shadow Ward Pain για το Unbound Elemental. Προφανώς τα removal του Priest, όταν κάποιο τέρας είναι vulnerable σε αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε δύο επιθέσεις που κατεβάζουν τον Dethelor στα 6 ζωή. Ο Πέτρος γιατρεύει τον Mogusan Warden και δίνει γύρω στον Dethelor. Dethelor αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι αναγκασμένος να κινηθεί λίγο πιο επιθετικά με σκοπό το board clear. Και να ελπίζω ότι ο Πέτρος δεν παίζει Mind Blast. Dethelor κοιτάζει τα πιθανά trades τα οποία υπάρχουν. Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω για νομίζω χιλιοστή φορά μέσα σε αυτό το λεπτό ότι θα έχουμε το πρώτο giveaway μετά το τέλος του παιχνιδιού. Γράφεται θαυμαστικό raffle, μπαίνετε στην κλήρωση για 7 boosters Hearthstone. Πρέπει να έχετε κάνει follow το κανάλι για να μπορούμε να σας δώσουμε τα boosters. Και τώρα έχουμε στα 30 ζωή των Priest μας. Και ας δούμε αν ο Dethelor θα καταφέρει να κερδίσει και αυτό το παιχνίδι. Και έχουμε χιλάρι το minion το αντιπάλου του, τραβάει κάρτα. Και ας δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Έχουμε δεύτερο Lightwell. Έχουμε το Divine Spirit, δεν είχαμε το άλλο μέρος του κόμπου για το εκπληκτικό finish. Βλέπουμε τον Dethelor, ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως λένε, όταν ο Shaman καταφέρει να σταθεροποιήσει το πεδίο του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χάσει, καθώς όλες του οι κάρτες απαντάνε κάρτες του αντιπάλου του. Παρ' όλα αυτά, ο Dethelor δεν πετυχαίνει το Tem με Taunt, οπότε υπάρχει κάποια περίπτωση για κάποιο Burst Finish από το Priest. Έχουμε ένα σχόλιο το οποίο λέει Ragnaros ρε, θα το συμπλήρωνα με κάτι άλλο, αλλά είμαστε λίγο family friendly channel. Βλέπουμε τον Dethelor, ο οποίος κοιτάζει τα trades. Αποφασίζει να βαρέσει με το Yeti το Lightwell με το Defender of Orcus.
Lightwell και επίθεση στη Μούρη του Πρίστ, ο οποίος είναι πρακτικά στο top deck και θα τραβήξει... Α! έχουμε σχόλια από τους παίκτες, αλλά εντάξει, νομίζω... έχουμε Holy Nova, το οποίο είναι μια ρεαλιστικά καλή απάντηση για το τι θα μπορούσε να έχει σε αυτό το board. Ας δούμε. Όσο Dethelor... Α, εδώ πέρα το Burst του Dethelor μπορεί να φτάσει... Σε λογικά πλαίσια, το Burst του Dethelor εδώ ήταν lethal, αλλά κανονικά δεν είναι. Λόγω του ότι παίζει με Priest και λόγω του ότι υπήρχαν δύο Lightwell κάτω, καθώς και δύο Mogus on Warden πριν, οπότε ήταν λίγο ζώρικο. Βλέπουμε το Flame Tongue, το τέμι το καινούριο, ανάμεσα στο άλλο Flame Tongue. Και η τελευταία κάρτα στο χέρι του Dethelor, ο οποίος σκέφτεται αν θα πάει για το Full Burst τώρα, αποφασίζει να μην το κάνει, σοφά πιστεύω. Τέλος του γύρου. Σάμαν τραβάει μία κάρτα από το Totem. Και εδώ πέρα θα έχουμε τον Πέτρο, ο οποίος φαντάζομαι για να τα κοιτάρει κάρτα στο αντιπάλου του είναι Power World Shield στο μήνυμα του Dethelor. Ας δούμε αν το όνειρο του Ragnaros είναι... Όχι. Ας δούμε το draw του Πέτρου, το οποίο είναι Lightspoon, δυστυχώς δεν προλαβαίνει τον Dethelor, ο οποίος στο γύρο του θα κάνει το όνειρο κάθε σαμάνου. Ένα BM Fiddies, γιατί ο Βάτρα... Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα επιστρέψουμε πίσω στο live stream. Θα ξαναδείτε αυτή την υπέροχη οθόνη, η οποία έχει το logo της εκπομπής. Και θα είμαστε κοντά σας με το παιχνίδι 3, 4 και 5. Σε λίγο. Οπότε μείνετε μαζί μας και επιστρέφουμε. Σας θυμίζω ότι για το διαγωνισμό γράφετε θαυμαστικό raffle για να μπείτε στην κλήρωση για 2 εφτάδες μπουστεράκια Hearthstone. Την πρώτη εφτάδα θα τη δώσουμε αφού τα παιδιά ξαναέρθουν μαζί μας. Ωραία. Οπότε επιστρέψαμε μετά από 2 αρκετά διασκεδαστικά μάτς. Είδαμε το όπως θα έπρεπε ο κάθε σωστός προπαίκτης Dethelor με 2 πολύ standard deck. Standard deck. Fairy Dragon Summon. Fairy Dragon Summon δεν ήταν standard. Πιστεύω πολύ σοφή επιλογή και για Mirror μας. Εντάξει, το Mirror είναι καλό, απλά ξέρεις και να αρχίσεις όλο με Squire, μετά είσαι σε φάση
Γιατί ρε φίλε. Δηλαδή, ναι. Πέτρο, είδαμε από σένα ενδιαφέροντα deck. Είδαμε ένα Warrior Aggro το οποίο πιστεύω λίγο το βιάστηκε εκεί πέρα στην αρχή, αλλά ήταν πολύ το. Ήταν 14 damage fake. Μου αρέσει το. Το Hero Strike και χωρί λόγο. Ναι, χωρί λόγο κανένα, αλλά είναι ο πειρασμό εκεί που είναι. Να κατεβαίνει το μισό το χέρι του άλλου. Είσαι Hunter player, απλά δεν το ξέρει. Ναι, ναι. Hunter player, πιστεύω οι αποφάσεις που είχε του πότε κάνεις Leroy και πότε κατά στο Ritsu είχαν ένα τέτοιο. Αυτό ήταν απλώ η απληστία του θέματος. Έχω μεγάλο αριθμό on board. Δημήτρη, να μιλήσουμε λίγο για τον Σάμαν σου, ο οποίος είδαμε ότι γενικότερα είχε αρκετά επιθετικές προοπτικές. Δηλαδή, προφανώς είχε τις κάρτες Σάμαν που έχουν τα totem στα. Azure Drake και προφανώς όλο το suite από Removal Spells το οποίο έχει κάθε Summon. Αλλά πες μας λίγο για το Fairy Dragon, το deck αστιεύτηκα ότι λέγεται Clefairy, τι γίνεται, είναι for fun, έτσι μια βλακία που μου ήρθε. Απλά τι γίνεται, σκέψου, σε αυτό μετά παίζουν Ρογκάδες, Summons, Warlocks πάρα πολύ, ο κύριος Handlock και παίζουν και και κανένας μάγος μπορεί να παίξει, Druids και Druids και τη Druids. Σκέψου τώρα ο Druidas, ο καημένος, με το Wrath του. Δεν μπορεί να το ακουμπήσει. Ο Σαμάνος δεν μπορεί να του δώσει removal. Πρέπει να το φάει μόνο με rock beater. Και δεν είναι και το rock beater. Ο Warlock δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Κάθε και το κοιτάει. Και το rock, με το rock είναι μια πολύ γλυκιά ιστορία. Γιατί αν παίζεις δεύτερος και έχεις το coin, του κάνεις coin turn 1 το fairy dragon και κάθε και το κοιτάει. Αν έχει αυτό το coin και το παίξεις turn 2, αν έχει SI, είσαι πολύ πίσω. Αν δεν έχει SI, πρέπει να δώσει coin, deadly poison και 3 μούρι. Είναι καλά, πολύ ναι. Καλό opener, παρόλο που... Επειδή με την κάρτα συγκεκριμένα, ας πούμε, στο Brawler Zen το δεύτερο, έπαιζα στο Aggro Hunter με την ίδια λογική, ότι είναι hard to remove, γιατί ας πούμε, είδαμε να σου περνάει, νομίζω, 3 ή 6 damage. Που κάτσε Aggro, ας πούμε, αυτά τα 6 damage μετά μετράνε. Ναι. Οπότε είδαμε ότι δεν είναι μια κάρτα που είναι απλώς, okay, είναι Aggro κάρτα, είναι hard to remove κάρτα, mm-hmm. Δηλαδή είναι καλή versus control. Καλή versus άλλο άγκρο, γιατί εκεί πέρα από ο Σαμάνος στο ζου θα κάνει το temp 6 και θα έφτιασαι να είναι το 1-1 και ο άλλος να... Εντάξει, ναι, δεν είναι και ότι καλύτερο, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή είναι weak matchup, δηλαδή το γεγονός ότι βγάζει τη Square για να βάλει το Fairy Dragon ή το Harvest, ναι. Αλλά δεν είναι unplayable, αυτό είναι το καλό. Και πρέπει να την fight, πρέπει να γνωρίσει, γιατί είναι 3 attack. Επίσης, νομίζω ότι σε αυτό που είπες πριν, ότι άμα όλος κατεβάζει Squire και εσύ κατεβάζει το Draco, αν το turn 2 έχει 25% να μπρικάρεις τη Squire με το temp σου. Ναι, εκεί εύχεσαι βασικά να τραβήξεις το Earthshock ή να μην έχει Flame Tongue. Και είναι λίγο κάπως. Θα έλεγα, χωρίς να το ξέρω, ότι μία αγάπη για το Summon. Και από το προηγούμενο που είχα δει. Ξέρεις τι γίνεται. Απλά ήταν μια περίοδος που δεν έπαιζα καθόλου Summon γιατί δεν έπαιζε κανένα, και δεν έπαιζε και κανένας άλλος γενικά Summon λόγω της κυριαρχίας του Hunter. Και σκέψου ένα τουρνό Summon είχε ένα καλό matchup με Druids και τα λοιπά, αλλά δεν είχε και τεράστιο πλεονέκτημα. Και με τους Hunters ήταν πραγματικά 80-20 κατά του. Οπότε έλεγες, δηλαδή, άντε να τον έχω για κάποια τουρνουά τον Summon. Και Max, δηλαδή αυτό, δηλαδή δεν είχε πολλές χρήσεις σε κλάση ο Σάμαν. Τώρα με τον Earth to Unleash που ψιλοξαφανίστηκαν οι Hunters, ο Σάμαν έχει γίνει πάλι πολύ δυνατός, έχει καλά matchups από εδώ και από εκεί, οπότε αξίζει. Γιατί όχι, ναι. Πέτρο, τα deck σου ήταν ανορθόδοξα. Καταρχάς, ήταν ετοιμασμένα για σήμερα. Όχι. Ήταν τα deck που γενικά παίζεις οπότε. Ναι, και έβαλα μερικές κάρτες έτσι για αλλαγή. Αλλά γενικά αυτό παίζω. Δηλαδή το Warrior, το Rush που είδες, όπως το είδες, παίζω κυρίως για να ανεβαίνω στο Ladder εύκολα. Και το Priest, όποτε έχει Quest Priest, γιατί αγαπάω Priest. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε στη κύρωση για το Raffle. Να θυμίσω ότι πρέπει να έχετε κάνει follow το κανάλι μας. Το έχουμε και εμείς cooldown αυτό, γιατί ρε παιδιά θέλουμε followers. Ας πούμε, στο προηγούμενο κληρώσαμε ένα επιτραπέζιο σε ένα παιδί, δεν μπορούσε να το πάρει γιατί δεν είχε κάνει follow. Κρίμα. Πρέπει, το λέγαμε. Και το follow δεν κοστίζει τίποτα, είναι απλά, το κάνεις απλά γιατί δείχνεις στο κανάλι ότι έχει κάποιους followers, ναι, δηλαδή ναι. Είναι καλό, είναι... Κάνει και καλό σε εμάς γιατί συνεχίζουμε, προφανώς βλέπουμε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνοι μας. Αυτό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ας δούμε αν... Θα έχουμε τον νικητή μας, πιστεύω θα μας κάποιο τρόπο, ελπίζω να μην πετάω από τις παντόφλες. Έχουμε και μερικούς πολύ τυχερούς γενικά, δηλαδή έχουμε και εμείς συνέχεια giveaways με τους Gul'dan στα streams.
Έχουμε κάποιους οι οποίοι είναι. Κάνε πολλά. Πάρα πολύ. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, ο νικητής μας για το πρώτο giveaway 7 booster από Hearthstone είναι ο Joe_467. Ωραίος, ωραίος. Άμα είσαι μέσα, στείλε μας ένα μήνυμα στο Facebook στη σελίδα μας Regis Red Gaming ή στο Twitchat για να συνοηθούμε πώς θα και πώς θα σου στείλουμε τα πιτεράκια. Παιδιά, θα σας ετοιμάσουμε για το δεύτερο, για το επόμενο παιχνίδι. Θα σχολιάσουμε μετά το surprise factor του θέματος, ότι αν αυτό ήταν τουρνουά και έπαιζες, Δημήτρη, με κάτι τόσο περίεργο, εγώ το Mindblast δεν θα το βγάζα, ότι μπορούσε να ήταν μέσα. Ναι, σχολιά, το σκεφτόμουν το όλα. Εντάξει, δεν καθόμουν να σκεφτώ όλες τις πιθανές κάρτες, αλλά είδες, ας πούμε, σε ένα σημείο, έκανα clear το 05 silence, ναι, γιατί αν τράβαγε το top deck, inner fire, έχανα. Γι' αυτό το έκανα. Έχεις δει ένα πολύ επιθετικό άνοιγμα και είσαι. Όχι, κατάλαβες τι έκανα. Έκανα clear ένα 05. Για να μην πάει. Μόνο και μόνο για το inner fire. Καμιά φορά πρέπει να υπολογίζεις όλα. Και προφανώς. Δεν έκανες, γιατί το inner fire εγώ το περίμενα. Αυτό σου λέω. Α, μείον ένα win condition. Όπως είδαμε, γενικότερα η θεωρία είναι ότι άμα είσαι μπροστά, ξεκινάς να παίζεις around από πράγματα. Ναι, ναι. Αυτό το περισσότεροι παίκτες που δεν ξέρουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν είσαι πίσω, ακόμα και λίγο πίσω να. Δεν μπορείς να είσαι greedy. Πρέπει να ρισκάρεις. Ενώ όχι δεν μπορείς να είσαι greedy, δεν μπορείς να έχεις απαιτήσεις από το game. Και βλέπω, ας πούμε, παίκτες οι οποίοι είναι πίσω σε ένα game και αντί να ρισκάρουν να βρουν εναλλακτικά win conditions, πάνε σε traditional, ας πούμε, card advantage και δεν τους βγαίνει. Αν ο Hunter έχει unleash στα 4 τέρατά μου που του βγάζουν. Εντάξει, τώρα και οι Hunters είναι αυτή τη στιγμή. Όχι τώρα. Ναι, 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 σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είσαι πίσω versus Hunters, χαμηλά στα life, πρέπει να τον μπερστάρει. Δεν μπορείς να περιμένεις. Αυτό όλα. Μούρες. Λοιπόν, θα. Ωραία. Οπότε ο Τζο αυτή τη στιγμή δεν ήταν online. Οπότε θα ξανακάνουμε την κλήρωση. Είναι κάποιο τυχερό θα την πάρει τώρα. Για το παιδί δεν το ξέραμε. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε η κλήρωση αυτή τη στιγμή. Πάλι. Και έχουμε. Ο Τζάσπιρ. Έχουμε τον Τζάσπιρ. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό σου. Είναι πολύ στα streaming ο Γκουλντάν. Είναι πολύ ωραία. Δεν είναι τόσο πολύ. Έχει πιο, άλλοι κερδίζουν πιο πολύ, μπορώ να πω. Οπότε, συγχαρητήρια. Σε καλή μαριά. Σε καλή μαριά. Αν είσαι και εσύ τη Legendary σου και θα ρέψει να στο πρώτο ρόλο Γκουλντάν. Θα κάνω και like. Θα γράψει και ο Νάσος. Υπάρχει και μια φήμη ότι έχει Ράγναρος αυτά τα πιστεύω. Το ένα έχει Ράγναρος, είναι κάτω αριστερά στο πέμπτο πακ. Ξέρεις. Ωραία, λοιπόν, θα ξαναστήσουμε τα παιδιά για να πάει. Και θα επιστρέψουμε. Οπότε ξαναπέφτει η οθόνη μετά με τα fancy γραφικά και περιμένουμε. Ωραία, οπότε επιστρέψαμε, ξαναβλέπουμε τον Dethelor και ας δούμε ποιο deck θα διαλέξει για αυτό το τρίτο matchup.
Θυμίζω τα πρώτα δύο μάτς ήταν Warrior vs Warlock. Μετά είχαμε Priest vs Shaman. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε από τον Dethelor να επιλέγει Rogue. Και ξεκινάμε. Έχουμε Priest vs Rogue. Βέβαια από τον Πέτρο, καθώς έχοντας δει τα deck που έχει, δεν έχει μόνο έναν Priest, οπότε μπορεί να έχει διαλέξει κάποιον από τους άλλους Priest. Ο Dethelor φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε πάνω κάτω από το τις κάρτες στο αρχικό του χέρι ποιο Rogue παίζει. Βλέπουμε ένα χέρι το οποίο θα μπορούσε να πάει τον Dethelor μπροστά. Ο Dethelor δίνει γύρω, χτυπάει καμπάνες, πάει τέτοιο. Πάνω στη σκεπή μην ξεχάσεις που είναι το τούβλο που πέφτει. Δεν ξέρω αν το έχεις βρει. Και έχουμε το γύρο του Priest. Έχω να πω εδώ πέρα ότι το σωστό play ήταν να χιλάρει το αντίπαλό του. Ήταν στα 29 όμως. Μπορεί να είναι πολύ large και να ήθελε να χιλάρει το αντίπαλό του όντως. Οπότε βλέπουμε το χέρι του Dethelor το οποίο είναι αρκετά καλό και πολύ promising. Βλέπουμε coins. Δεν έχω διαβάσει ποτέ το όνομα μεταξύ της κάρτας. Θα το πω τα Zingol όπως το καταλαβαίνω εγώ. Βλέπουμε Deadly Poison με Backstab για να βγάλει το Thunder από τη μέση και να κάνει 30 μας τον Priest. Αυτή τη στιγμή ο Dethelor πιστεύω ότι έχει αρκετές, έχει τα πράγματα όπως πρέπει να παίζει το deck του. Ας δούμε, έχουμε turn 4 δεύτερο Sealmaster, οπότε αν ο Dethelor δεν είχε τρόπο να καθαρίσει τον πρώτο, ο δεύτερος μάλλον θα έκανε πάρα πολύ δύσκολο γι' αυτόν. Και βλέπουμε τώρα το draw του Dethelor, ο οποίος πρέπει να σκεφτεί αν θα θέλει να ρισκάρει ή όχι. Σκεπτόμενος και το deck που παίζει ο αντιπαλός του προφανώς. Έχουμε ο Dethelor με backstab στο Sanger Shield Master. Χρησιμοποιεί το Poison Dagger του για damage. Παίζει Von Cliff, ο οποίος ανεβαίνει στα 4-4. Να πω εδώ ότι ο Dethelor δεν έπαιξε άλλη κάρτα πριν το Von Cliff, καθώς το 4-4 είναι το προφανώς ο τέλειος αριθμός για να μην επηρεάζεται από τα removal του Priest ο Von Cliff. Έχουμε Shadow Madness από τον Priest, ο οποίος παίρνει τον SI Agent και θα σκοτώσει τον SI Agent πάνω στο Von Cliff. Και Holy Smite για τον Board Clear, πάρα πολύ αποφασιστικός γύρος για τον Priest, ο οποίος σταθεροποιεί το παιχνίδι. Ας δούμε την απάντηση του Dethelor, ο οποίος σκέφτεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε Loot Hoarder, επίθεση με τον Dagger και ξανά Hero Ability για καινούριο Dagger. Αυτή τη στιγμή ο Dethelor προφανώς υπολόγισε ότι τα τέρατα του θα μείνουν κάτω για αυτό το γύρο. Πάρα πολύ σημαντικό το ότι τα deck τα οποία παίρνουν τέρατα του άλλου σε παιχνίδια που βασίζονται καθαρά στο tempo έχουν μεγαλύτερο impact από ό,τι σε πιο αργά καρτοπέχνιδα, και αυτό το είδατε και εδώ πέρα. Και έχουμε τον γύρο τον Priest, ο οποίος κάνει όχι ένα Soul Priest και θα σκοτώσει ανέμακτα το Loot Hoarder, κάτι το οποίο δεν είναι το ιδανικό σενάριο για το Loot Hoarder. Έχουμε τον Dethelor, ο οποίος αναγκάζεται πλέον να παίξει τον Gadget Auctioneer. Preparations για ουσιαστικά να κάνει cycle το Preparations. Οι spells του κοστίζουν 0 και έχουμε Eviscerate στην Priest. Τον Dethelor να είναι σε θέση να συνεχίσει για... Ας δούμε αν μπορεί να τραβήξει άλλη spell που να κοστίζει 1. Και έχει. Ωραία. Δεν θέλω εδώ πέρα επιλέγει να κρατήσει τις κάρτες στο χέρι του, σταματώντας το κύκλο του Gadget Auctioneer εδώ. Αν ο Gadget Auctioneer καταφέρει να μείνει κάτω και ο Dethelor ξεκινήσει το γύρο του με 8 mana, προφανώς αυτό θα σημαίνει ότι μπορεί να
Έχει αλυσίδωτες κάρτες έτσι ώστε να τραβήξει όλα τα κομμάτια του κόμπο του. Το κόμπο για όσους δεν ξέρουν το Miracle Rock, προφανώς είναι ο Leroy Jenkins, Shadow Step και Cold Blood, ένας συνδυασμός από όλα αυτά με οποιαδήποτε άλλη damage spell για το finish. Και τα live του άλλου πρέπει να είναι όχι στο 30, να είναι λίγο πιο κατεβασμένα, κάτι το οποίο έχει κάνει ο Dethelor. Βλέπουμε Divine Shield, Divine Shield με Taunt και... Oh! Ο Dethelor με Top Deck Sharp, Cold Blood στον Auctioneer, τραβώντας, κάνοντας conceal, κάτι το οποίο κάνει seal το game. Στον επόμενο γύρο βλέπουμε ότι ο Dethelor δεν έχει τελειώσει με τα card draw spells του. Sieve για draw 2. Και θα έχουμε τον Dethelor. Και θα έχουμε τον Dethelor σε DC. Όχι, δεν θα έχουμε τον Dethelor σε DC. Έχουμε 3 damage, 2 κάρτες. Η μούρη του Dethelor πάνω στον Priest και γύρος. Για τον Priest, το οποίο σε αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να φύγει από αυτή. Φαντάζομαι ότι το μόνο out του Priest σε Conceal, το Auctioneer είναι 2 AOE. Α, Circle of Healing προφανώς, ναι, όχι, ναι, συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι ο Πέτρος έχει στο χέρι του, άλλο όχι, ναι. Έχει μόνο αυτό, έχει Circle of Healing, δεν έχει ψάξει πολλές. Και έχουμε τώρα RNG από τον Ragnaros, ας δούμε αν θα τον πετύχει. Ο Ragnaros πετυχαίνει το Concealed Video. Εδώ πέρα προφανώς ο Πέτρος είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι όταν είσαι πίσω δεν μπορείς να παίξεις around από πράγματα, δεν μπορείς να σκεφτείς και αν έχει το κόμβο στο χέρι του τι. Προφανώς θα πρέπει να πας να καθαρίσεις το άμεσο πρόβλημα, να κάνεις το play που σου δίνει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις, και αυτό ήταν ο Ragnaros για το 50% του να πετύχει τον Auctioneer. Ελπίζοντας ότι ο αντίπαλός σου δεν θα καταφέρει να βρει το κόμπο, εσύ θα πάρεις το γύρο σου, θα πάρεις κάποια ζωή πίσω. Έχουμε τον Dethelor, ο οποίος δεν βρίσκει το kill και θα βγάλει το Ragnaros με ένα πιο επώδυνο τρόπο, χαλώντας αρκετές κάρτες οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν κατευθυνθεί στη ζωή του Priest. Και έχουμε το γύρο του Πέτρου, ο οποίος αν υπάρχει κάποια καλή στιγμή για να κάνει ο Priest stabilize το game, είναι στα 9 mana με ένα συνδυασμό από κάρτες οι οποίες να του δίνουν αρκετή ζωή. Ας δούμε αρκετή σκέψη. Priest είναι ένα deck το οποίο χρειάζεται να σταθεροποιήσει το game για να κερδίσει, αλλά και αυτό όπως ο Σάμαν, άμα βρεθεί σε φάση του παιχνιδιού στην οποία έχει το game σταθεροποιημένο, αρκετά δύσκολα χάνει το control, ειδικά άμα ο αντίπαλος προσπαθεί να πάρει το control σε κομμάτια, δηλαδή damage εκεί και στον επόμενο γύρο συγκληρώνει το damage, με τον Priest δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Βλέπουμε Sam Walker και heal τον εαυτό του. Ο Dethelor εδώ πέρα θα πάει για τον δεύτερο gadget των Auctioneer. Και ας δούμε τις επιλογές του. Preparations, το cycle του Preparations. Και ο Dethelor με ένα εντυπωσιακό top deck, το οποίο θα προσπαθήσω να μην το καρφώσω, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με τον τρόπο που έχει πάει το παιχνίδι. Ας δούμε το πώς θα το σκεφτεί ο Dethelor. Μπορείτε, αν κάποιος άνθρωπος μπορεί να το ακολουθήσει, μπορούμε να δούμε το thought process του Dethelor καθώς περνάει το ποντίκι πάνω από τα πιθανά plays τα οποία θέλει να κάνει. Έχουμε Farseer, Conceal σε όλα τα Minion και εδώ πέρα θα δούμε τον Dethelor να βγάζει το Divine Shield από τον Doran και να δίνει γύρω. Και πίσω στο Priest, ο οποίος αυτή τη στιγμή χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται κάτι το οποίο, γιατί ο Dethelor έχει ήδη 8 damage κάτω, άρα
αν έχει κάποιο τρόπο να βγάλει το Sun Walker, η ζωή του πρίστη είναι τεχνικά στα... Συγγνώμη, 9 damage κάτω, καθώς έχει το weapon. Η ζωή του πρίστη είναι τεχνικά στα 4. Ας δούμε τι... Ας δούμε αν έχει κάποια απάντηση αρχικά στο χέρι του. Σε αυτό το σημείο, να κάποιες παιδιά σκέφτονται να ευχαριστήσουμε ξανά το Wiznet Station, το οποίο μας παραχωρεί το χώρο για το live stream αυτό, καθώς και τα καταστήματα επιτραπεζίων Kaisa, τα οποία σπονσοράρουν πότερα αυτό το stream. Και εδώ πέρα βλέπουμε ο Priest πηγαίνοντας επιθετικά, όπως είπαμε, πρέπει από τη στιγμή που είσαι πίσω, από τη στιγμή που είσαι πίσω, πρέπει να παίξεις με τις πιθανότητες, πρέπει να παίξεις με το ποιο είσαι, ποιο είναι η καλύτερη, ποιο σου δίνεις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσεις. Προφανώς, Holy Fire είναι ένα μεγάλο swing 10 πόντων, ενώ ότι ο ένας πεθάνει, ο άλλος πάει κάτω. Και αυτό το αμόλυβο start of cards στο Breast σημαίνει... Στο Breast... Πρέπει να σημαίνει ότι ο αντίπαλος του έχει λυρώσει το χέρι. Δεν θέλω από την άλλη όμως... Θα πρέπει να χαλάσει μία από τις δύο spell του που θα του δώσουν το λύρωε. Νομίζω... Το mana... Είναι 4 για το λύρωε, 6, 12, ναι προφανώς και βγαίνει game. Και ας δούμε αν θα υπάρξει BM Finish. Θα υπάρξει BM Finish, καθώς... Οκ, okay, δεν είναι BM, είναι στα... όπως μου θυμίζει ο Dethelor, είναι στα όρια του... Είναι στα όρια του acceptable, πιστεύω. Καθώς το Shadow Step καταλαβαίνει ότι παλαιότερα θα μπορούσε να το είχε κάνει και στο Leroy. Και αυτό έχουμε. Miracle Rogue versus Control Priest. Ο Rogue παίρνει το τρίτο game. Θα επιστρέψουμε κοντά σας, καθώς ο Dethelor κέρδισε αυτό το best out of 3. Επιστρέψουμε κοντά σας σε λίγο, θα σχολιάσουμε τις καινούργιες κάρτες από το Curse of Naxxramas που θα βγουν αυτό το καλοκαίρι, μείνετε μαζί μας.
Ωραία, επιστρέψαμε. Πιστεύεις ότι ο Κρόμπα θα ήταν περήφανος? Κρόμπα παίζει άλλο deck. Παίζει... Ο Κρόμπα παίζει... Παίζει King Bukla, παίζει Gold Dive, Oracle... Ο Κρόμπα, εντάξει, τώρα είναι στη Μύκονο και... Ετοιμάζει τα... Ετοιμάζει Secret Decks από τις παραλίες. Πέτρο, το deck προσπάθησε. Προσπάθησε, έβαλε τα δυνατά του. Το SAP δεν ήθελε. Το SAP βοήθησε, βοήθησε. Το πρώτο SAP, το δεύτερο το κρατήσαμε, πουλά. Το δεύτερο, εντάξει, ναι, εκεί πέρα ήταν το Drops από το Ξαφόγγι, δεν μπορώ να το βγάλω λίθα να το παίξω. Ναι, δεν χρειαζόταν, ναι. Το κρίσιμο σημείο ήταν με τον πρώτο Gadgeteer που δεν είχα τρόπο να το σκοτώσω. Ναι, ρε, αν είχες το combo ή Qualifier. Ναι, θα μπορούσε, δηλαδή, θα μπορούσε να κερδίσει. Δηλαδή εκεί πέρα που τράβηξε Cold, δηλαδή ήμουν και εγώ. Κάνει Cycle το Cold, δηλαδή είμαι όχι, γιατί η Qualifier, δηλαδή θα πάει πολύ τσάμπα μετά. Ναι, όχι, ήταν και μια φορά που μπορούσα να το βάλω σε. Ναι, όντως, όντως. Και σαν το World Death, του δίνει Target. Ναι, ναι, προφανώς. Ενώ δεν πεθαίνει αλλιώς. Δηλαδή. το Priest Miracle είναι πολύ παράξενο matchup, γιατί καμιά φορά μπορεί να σου τύχει να μην σου έχει πάει καλά εκτό για με το Miracle και να μην σου φτάνει το damage. Yeah. Και να είσαι στο τέλος. Για να μην μπορείς να το βγάλεις με τίποτα και να είναι... Προφανώς, άμα αποτείλεις το κόμπο, προφανώς μετά δεν ναι, μπορείς... Ενώ π.χ. ας πούμε ένα Shaman ή έναν Warlock, μπορείς να το βγάλεις. Ναι, γιατί δεν έχει heal. Αλλά ο Priest με το 2 heal κάθε γύρο... Είναι λίγο... Ναι, έχει, κρατάει ψηλά τα life. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε... θα σχολιάσουμε κάποιες από τις καινούργιες κάρτες από το Kers of Naxxramas. Το expansion που θα βγει το καλοκαίρι, ελπίζουμε να αλλάξει το metagame σημαντικά. Μακάρι, ναι. Θα το αλλάξει, βέβαια. Ωραία. Ας πάμε να δούμε τις κάρτες σε αυτό το σημείο. Οπότε, έχουμε την πρώτη κάρτα από το Kers of Naxxramas. Θα πάμε στις neutral. Έχουμε στο ένα mana Undertaker, τα minion σου, όποτε κάνεις άμα ένα minion με death rattle, φέρνεις συν 1/1. Θέλω να μου σχολιάσει την κάρτα από την άποψη του ανταγωνιστικού game. Δηλαδή, θα δει play σε κάποιο μεγάλο deck, σε κάποιο deck το οποίο θα βλέπει σε υψηλά rankings. Και ο Πέτρος θέλω να μου σχολιάσει από την άποψη του deck builder που θέλω να φτιάξει το deck γύρω από αυτό. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια κάρτα η οποία σίγουρα το expansion θα είναι θεματικό με τα death rattle, να το πούμε αυτό. Για όσους έχουν ασχοληθεί, δηλαδή θα υπάρχουν και άλλες κάρτες με death rattle, δεν είναι ότι όσοι υπάρχουν ήδη στο game. Λοιπόν, βλέπουμε μια κάρτα η οποία είναι ιδανική στο να παιχτεί turn 1, σαν το mana worm ή την priestess του priest, και να κάνει snowball το game με το effect της. Να πάρει value δηλαδή, όχι απαραίτητα να είναι win condition. Να, ναι, απλώς ότι θα τραβήξει κάποιο, removal. Θα κάνει trade up με κάτι. Αυτό. Ή να πάρει ένα removal. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολύ καλές κάρτες με Death Rattle. Το Loot Hoarder στα 2 mana, το Harvest στα 3 mana και ακόμα και ο Karn στα 6 mana. Υπάρχει δηλαδή ένα Natural Curve το οποίο θα πηγαίνει turn 1 Undertaker, turn 2 Loot Hoarder, turn 3. Ναι. Και φυσικά υπάρχουν και κάρτες του Naxxramas, οι οποίες είναι σχεδόν όλες θεματικές γύρω από το Death Rattle. Οπότε σίγουρα θα φτιάχνουν decks τα οποία βασίζονται σε αυτό το mechanic. Ωραία. Πέτρο. Είναι μια κάρτα που έχουμε ξαναδεί το mechanic της. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια. Είναι δηλαδή, τα mechanic από τα Merlock. Secret Keeper. Ναι, ναι, και Secret Keeper. Η Secret Keeper, μπράβο αυτή. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Απλά η διαφορά με τη Secret Keeper είναι ότι είναι πολύ πιο generic. Δηλαδή μπορεί να τη φτιάξουν όλα τα classes να βασίσουν ένα deck γύρω από αυτήν. Γιατί η Death Rattle όλοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν. Secrets δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι. Ωραία. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάποια κάρτα που θα επιφέρει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να το πάμε λίγο γρήγορα να είμαστε και time γιατί έχει αρκετές κάρτες. Νερούμπια, ναι. Εδώ είναι δύναμη να τη βλέπεις αυτήν την κάρτα. Σου λέει τρελό value, αρκεί condition is met. Εμένα μου έρχονται, όταν τη βλέπω αυτήν την κάρτα, μου έρχονται κάποια πράγματα στο μυαλό. Π.χ. Flaming Totem. Για παράδειγμα. Σου σέντει κάρτα, περνάει το trade. Και μετά μένει κάτω ένα 4-4, στα δύο μάνα. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα όταν είδα την κάρτα ήταν το... στο Void Terror. Void Terror, φυσικά. Φυσικά. Επίσης... Που είναι και στα τρία μάνα, οπότε ναι, έχεις πάρα πολύ καλό... Έχεις καλό κέρδο. Σίγουρα, Arch and Defender. Ναι, ότι θα τις δώσεις στον. Σίγουρα. Και όλα αυτά σημαίνει ότι θα παίξεις και το Silence πάρα πολύ στο game. Ναι, ναι. Γιατί όλα αυτά είναι effects που παίξαν τη Silence. Επίσης... ίσως το Warlock Hellfire. Προφανώς. Όλα μαζί και, το άλλο δε, και το άλλο χάνει το timing όπως λες και εσύ και δεν πεθαίνει από το Hellfire. Δεν χάνει το damage από το Hellfire. Μετά. Αυτή είναι μια πολύ ωραία καρτούλα. Send of Naxxramas. Λοιπόν, stealth at the start of your turn, gain +1/+1. Ήπουλο.
Οπότε τεχνικά την κάρτα την παίζει, ξεκινάει σαν 3-3 και άμα δεν βαρύσει πάει 4-4. Αλλά αυτό όλο είναι κάπως νομίζω at the start λέει. At the start, ναι. Άρα στον επόμενο γύρο. Είναι αρκετά αργή. Είναι πολύ αργή βασικά. Επειδή λέει at the start, νομίζω δηλαδή ότι θα μπορούσε αυτή να δουλέψει σε ένα deck όπως το Miracle, το οποίο. Υπάρχει ένα Miracle το οποίο παίζει με τη Mana Addict. Ξέρετε, Mana Addict. Ναι, 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 ναι. Και αφήνει κάτω μια Mana Addict και τη σνομπολάρει με Conceal και μετά τη σνομπολάρει και παίρνει ένα TK. Κάπως έτσι θα λειτουργήσει και το set of Naxxramas. Δεν νομίζω να είναι μια κάρτα που θα παίξει ένα απλό deck και. Ναι, προφανώς θα είναι μέρος κάποιου κόμπου. Ναι, κόμπου με Cold Bloods μέσα, με τέτοια πράγματα. Εγώ θα υποστήριξα πιο πολύ για Paladin βασικά στην κάρτα, μιας που έχει το spell αυτό που κάνει double το attack, οπότε μπορεί να την εκμεταλλευτεί αρκετά. Εντάξει, ναι, βέβαια, είναι αρκετά weak αυτή η κάρτα. Δηλαδή το Blessing of Kings και όπως στα 4 mana είναι καλύτερο. Ναι, δηλαδή. Αλλά το κακό με το Hearthstone είναι ότι υπάρχουν κάποιες κάρτες που είναι τόσο under budgeted που όσο και αν θες να τις κάνεις να δουλέψουν, δεν αξίζει. Όπως το Blessed Champion. Ενώ το Blessing of Might π.χ. αξίζει. Που είναι για ένα mana 3 damage. Πάμε στην επόμενη κάρτα η οποία είναι καθαρά. Πολλοί παίκτες δεν θα τη δουν με την πρώτη. Dashing Swords, 3 mana 4-4. Death Rattle, ο αντίπαλος τραβάει μια κάρτα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι κάρτα για τον καθαρά competitive παίκτη. Μπορεί να δει τη λεπτή απόχρωση στο tempo και στο card advantage και που πρέπει να δώσει το ένα για να πάρει το άλλο. Ναι, κάπως έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι το Death Rattle μπορεί να γίνει και Silence. Ή επίσης να είναι μέρος κάποιου κόμπου δικού σου. Δηλαδή, αν πιστεύω ότι αν δέξω όπως το Zoo ή ίσως το. Ναι, ναι, ναι. Ίσως μέχρι και το Watcher Druid, ας πούμε, να επιλέξει αυτή την κάρτα αντί για τον Asian Watcher, καθώς μπορεί να την κάνει Silence κάποια στιγμή. Αλλά μπορεί να βαρέσει και μόνη της. Εντάξει, για το Watcher Druid δεν ξέρω, αλλά στο Zoo σίγουρα. Γιατί το Zoo είναι ένα deck το οποίο δεν σε πειράζει και τόσο καθώς κάρτα στον αντίπαλο. Πάνω σε νοιάζει απλώς να είναι νεκρός. Να έχει καλό tempo. Ναι, αυτό. Σε νοιάζει να είναι νεκρός μέχρι να. Να μέχρι να. Καταφέρει να πριν καταφέρει. Σωστό. Πέτρε, τι σου λέει κάτω. Μου λέει κάτι το ίδιο. Το θεωρώ ότι το 4 life είναι συγκεκριμένο νούμερο που πολλά κλάσεις το χτυπάνε αμέσως, οπότε δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Βέβαια στα 3 μάνα πονάει πολύ όμως. Ισχύει. Γιατί το λέει πιστεύω με την έννοια 3 μάνα τάσσε να σώρτζω αντίπαλος 4 μάνα swipe. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι μια κάρτα η οποία αν παιχτεί turn 3 λόγω του tempo που δίνει είναι πάρα πολύ καλή. Αν όμως την τραβήξεις. Πόσα warlock decks υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Αν την τραβήξεις late game δεν λέει τίποτα. Είναι κακό το effect. Και πάμε στην τελευταία κάρτα η οποία είναι και η legendary από τις 5 κάρτες. Θα μας Baron Riverbear. Ο οποίος είναι 4 mana 1-7, προφανώς είναι για να αντέχει σε επιθέσεις. Και your minions trigger the death rattle twice. Καθαρά combo κάρτα. Καθαρά combo κάρτα, αλλά πιστεύω ότι είναι από αυτές τις κάρτες η οποία πέφτει στην κατηγορία. Ίσως είμαι πολύ φαν κάρτα, ίσως να υπάρχει κάποια στρατηγική που με κοίτα, κάνει σκέψου, ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Σκέψου στο Hearthstone, επειδή υπάρχει περιορισμένο card pool και επειδή υπάρχουν και πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι προέρχονται από άλλα card games και οι οποίοι συνήθως έχουν μια κλίση στο ιδιαίτερο deck building, όπως και ο Πέτρος, έχουν φτιάξει deck τα οποία είναι viable με πολύ ιδιαίτερες κάρτες μέσα, όπως ο Μάλιγκος, όπως ακόμα και το The Beast, το έχω δει να σηκώνει τουρνουά. Το The Beast είναι μια κάρτα η οποία είναι καλή για τα stats της, δεν είναι κακή. Και ο King Crash και ο Velen. Ο Φανκλίφ παλιά θεωρούταν. Όχι, ο Φανκλίφ βασικά τον ερφάραν και μετά θεωρούταν ότι ήταν unplayable. Ο Αλακύρ είναι μια κάρτα η οποία παλιά ήταν fan κάρτα και ξαφνικά την βάλαν όλοι οι summons και τώρα μέχρι πριν από λίγο καιρό θεωρούταν must. Τώρα μπαινοβγαίνει. Ναι, τώρα. Είναι αρχή για αυτό το meta βασικά. Ναι, όντω. Ωραία. Αφού έχουμε τι neutral κάρτες. Σε λίγο πιο specific κάρτες, πάμε στι class κάρτες. Έχουν ανακοινωθεί 6. Έχουμε για το ROG. Δεν θα προσπαθήσω να το διαβάσω, θα το πω Anubar, Ambusher. 4 mana 5-5, return friendly minion to your hand. Να διευκρινίσω, επειδή έχω ψηλασχοληθεί, το ακριβές effect της κάρτας. Όταν πεθάνει, Death Rattle, γυρίζει ένα τυχαίο minion από αυτά που έχεις στο χέρι σου. Και είναι mandatory effect. Και αν δεν υπάρχει κάποιο τέρας κάτω, δεν χρειάζεται να το παίξεις. Δεν χρειάζεται να το παίξεις. Οπότε έχουμε ένα Yeti με ένα point of attack παραπάνω και ένα Death Rattle το. Είναι περίεργο. 25% κακό, όχι 25% καλό, 75% κακό. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι καλό αυτό το διθράτη. Ναι, μπορεί να σου γίνει προφανώς κάτι που είναι damage, κάτι ή ακόμα και Leroy. Ναι, ακριβώς. Σκέψου. Κάποιο charger. Έχεις κάτω τον Anubarak. Δεν ξέρω τι γίνεται, συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Αν βαρέσει Sylvanas με αυτό, το κάνει trigger πρώτο. Δηλαδή, αν μπορεί να σηκώσει πέτρα πάνω να μην το πάρει Sylvanas. Αλλά δεν ξέρω πώς δουλεύει ακριβώς. Περίμενε, να σκεφτώ.
Νομίζω πρώτα θα γίνει αυτό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ωραία. Αλλά ίσως να έχει να κάνει και με τη σειρά που παίζονται, είναι λίγο... Δεν το έχω καταλάβει. Θα γίνει χαμός, θα γίνει χαμός. Γιατί οι Σιλβάνες ακόμα είναι bugs, παιδιά. Δεν υπάρχει ξεκάθαρος κανόνας με τις δύο Σιλβάνες. Πέτρο, πώς φαίνεται κάτι. Πολύ καλή για οποιοδήποτε επιθετικό deck, όχι για το διάσημο Miracle, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι. Ναι, αλλά σκέψου Ανούμπαρα κάτω και μετά Leroy, Trade, Free Leroy ξανά, δηλαδή κάνεις κόμπο όμως. Ναι, αλλά δεν ξέρω. Πολύ σε ένα tempo deck είναι, σίγουρα δεν είναι για το Miracle, είναι για tempo decks, αλλά με το Leroy. Με το Leroy. Αν δεν τον αλλάξουμε κιόλας το Leroy. Ωραία, λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα για τον Warrior που πιστεύω είναι πιο ενδιαφέρουσα. Πόσο πιο ενδιαφέρουσα. Για ένα competitive παίχτη, αυτό το Death Rattle δίνει one damage to minions. Είναι καλό. Είναι το επόμενο τέτοιο, είναι το νούμερο 3 και το νούμερο 4 Greywood. Ναι, ξέρεις τι γίνεται. Το σημαντικό στο Hearthstone είναι ότι το deal one damage to all minions σε ένα όπλο είναι καθαρά... Στο δικό σου έλεγχο, ναι, είναι στο δικό σου έλεγχο το πότε θα το κάνει trigger. Βέβαια, το weapon για τα stats του, αν δεν είχε το effect, θα ήταν αρκετά κάτω του μετρίου. Ναι. Σκέψει το Fairy War Axe που είναι καρτάρα, είναι 2-3-2. Ναι, είναι 2 mana. Βέβαια, αυτό το effect είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μπορεί να το κάνει combo με κάρτες με Death Rattle, με Acolyte, με Frothing, με... Να... Μιλάμε για τρελά κόμπο που θα κάνει ο Warrior με αυτήν την κάρτα. Επίσης το δίνει και ένα meeting game range. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πηγαίνει από το όπλο στο 2 μάνα στο όπλο στα 7 μάνα. Ναι, έχει κάτι στιγμή. Π.χ. ο Paladin, ας πούμε, κερδίζει το tempo του. Έχοντας το όπλο κάτω στο γύρο 4. Σίγουρα. Στο βέβαια, γύρο 5 παίζεται κάρτα και το όπλο κάτω για να χτυπήσει. Πλέον οι Warriors βέβαια παίζουν το Arcanite Reaper και νομίζω είναι καλύτερο από τον Gorehal. Εγώ το προτιμώ. Ναι, okay. Αλλά έχει δίκιο, ναι. Είναι και, πιστεύω είναι και λίγο format dependent. Δηλαδή ναι. Άμα. Το ότι άμα ας πούμε το Ram Druid είναι πάρα πολύ relevant, σε κάποια δόση το Arcanite, το Arcanite Reaper δεν μπορεί να βγάλει το οτιδήποτε, π.χ. δεν μπορεί να βγάλει το οτιδήποτε θα έβγαζε τον Gorehal. Σίγουρα. Ναι. Πλέον να δω τον Gorehal και ναι, δεν είναι και πολύ efficient για damage Muri. Δεν είναι finisher, όπως ένα το άλλο είναι 10 damage, σίγουρα. Απλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο όπλο καλύπτει λίγο το κάρο με τα όπλα, γιατί ο Warrior μπορεί να παίξει πολύ εύκολα με όπλα. Σίγουρα, σίγουρα. Και είναι αυτό το extra black που χρειάζεται ο Warrior για να αντικαταστήσει την Weapon Smith, πώς λέγεται. Ναι, που βάζει εγώ ξέρετε τι παρατηρώ, ότι όλες οι κάρτες είναι κάρτες οποίες θα κάνουν τους παίκτες να φτιάξουν combo decks. Δηλαδή, όλες αυτές οι κάρτες βασίζονται σε αυτό. Δεν είναι standalone. Δεν βγάλανε μια κάρτα 5-5 στα 4 μάνα. Δηλαδή το game είχε βανίλα κάρτες και οι παίκτες μόνοι τους δημιουργήσαν decks όπως το Handlock, τα οποία έχουν ένα τρελό synergy και είναι λίγο ιδιαίτερα. Σου δίνουν κάρτες που σου λέει πρέπει να μου βρεις κάτι που να έχω synergy για να το δω. Δηλαδή σίγουρα στο expansion δεν θα δούμε decks με value κάρτες, όπως π.χ. ένα... ποιο είναι κλασικό deck με value κάρτες, με ο Druid. Το Druid, ναι, Και το Zoo, ναι, tempo καθαρά. Εδώ θα δούμε τρελά κόμπος. Θα δούμε τώρα και τη κάρτα του Σάμαν, η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Ας πάμε στην επόμενη κάρτα, η οποία είναι το Mage και είναι το πιο πρόσφατο νομίζω που έχει ανακοινωθεί. Πριν από μια εβδομάδα. Έχουμε στα 3 mana secret το DDK. Όταν ένα minion πεθάνει, βάζεις 2 κάρτες καρφό στο χέρι σου. Και νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά κόμπο κάρτα. Καθαρά. Και είναι μια κάρτα η οποία είναι στην κατηγορία καρτών οι οποίες φαίνονται ωραίες. Φαίνονται καλές, αλλά στην πραγματικότητα πόσο, ναι. Δεν είναι καλές. Λοιπόν, επειδή το έχω σκεφτεί ήδη το κόμπο, μου το λέει ο αδερφός μου επειδή... Εγώ με το Leper Gnome σκεφτόμουν. Εγώ, μου είπε πρώτα αυτό και μετά το είπα το άλλο. Then 3, Hearing Dorian Mage, set αυτό για secret. Then 4, Leroy, attack. Suicide το Hearing Dorian, πεθαίνει ο Leroy μετά και μετά έχει 2 Leroy στο χέρι σου. Εντάξει, ο αδερφός σου είναι card gamer, δεν έχω να πω. Ο αδερφός μου είναι... Τον είχαμε. Έτσι, αυτό είναι viable σίγουρα, ναι. Είναι viable σίγουρα. Ένα είναι αυτό. Πιστεύω ότι δίνει. Είναι γενικότερα. Δεν θα παίζα ποτέ 2 από αυτό. Πιστεύω ότι θα παίζα 1-off. Βέβαια, αν παίξει αυτό το deck, μετά σκέψω ένα deck με 2 Leper Gnomes, 2 Duplicate, 2 ένα Leroy, 2 Leroy, αλλά. Arcane Golems, αν θες και όλο για finishers, Fireball, Frostbolt, Iceland, δηλαδή όλο το burn που υπάρχει στο game και με τη secret μέσα. Πολύ δυνατό. Ο Mage έχει πολύ καλό burn σαν class. Γενικότερα έχει μεγάλο reach και έχουν προσπαθήσει να το τερφάρουν, αλλά αυτό είναι το theme του Mage, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουν. Ναι, λίγο πολύ. Αφού αυτό είναι και το flavor του Mage. Ναι, προφανώς το burn. Αυτό και το board control με το tempo, ας πούμε. Είναι μια ενδιαφέρουσα κάρτα, γενικά, αυτή. Ωραία. Όχι τόσο direct... Αυτό πάντως πρέπει να είναι πολύ δυνατό που συζητήσαμε.
Ναι, όχι. Πιστεύω ότι είναι, δηλαδή, κάποιος κάπου θα φτιάξει κάτι με αυτό, θα πάει κάπου καλά με αυτό, γιατί προφανώς πρέπει να φτιάξει ένα σέλπι. Πάντως, ναι, βλέπετε ότι μπαίνουν τόσες λίγες κάρτες στο game και ξαφνικά βγαίνουν δεκάδες καινούρια decks. Θα εξαφανιστούν τα traditional decks, γιατί δεν μπορούν να τα κοντράρουν. Και μετά από κάποια δόση, αφού μεγαλώσει το cardboard, θα δούμε και στυλ επιλογή, δηλαδή παίζουμε και δύο. Ξέρω εγώ, παίζουμε και δύο Miracle, αλλά εγώ προτιμώ το τάδε γιατί μου δίνει ένα. Και τώρα υπάρχει αυτό. Σε μεγαλύτερο επίπεδο. Σίγουρα. Ωραία, ας πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουμε για Druid. Α, μία από τις το Poison Seed, το οποίο δίνει στον Druid ένα OE. Είναι το μόνο από τα λίγα hard removal του Druid που δεν είναι Naturalize. Πιστεύω ότι το Naturalize είναι μια. Το Naturalize έχει. Πάρα πολλές ομοιότητες με μια πολύ εικονική κάρτα του Magic, το Sword Flashers, για όσους παίζουν Magic. Παίζει. Δεν παίζει πλέον. Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση. Ναι. Το Sword Flashers ήταν στην όλη λογική του ότι άμα καταστρέφω κάτι και δίνω κάτι στον αντίπαλο. Τώρα, ναι, το Naturalize, άμα του έδινε μία κάρτα του αντιπάλου, είναι σπασμένο. Θα ήταν OP. Είναι OP. Άμα του έδινε δύο κάρτες. Τρία μάνα, μία κάρτα θα ήταν balance. Τρία μάνα, μία κάρτα θα ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά ναι. Οπότε αυτό είναι το πρώτο unconditional removal του Druid. Το οποίο. Η ερώτηση σε όλα αυτά είναι αυτά τα trends. Πόσο με νοιάζουν. Το βλέπεις ότι αυτή η κάρτα είναι όμως combo κάρτα και αυτή. Γιατί δεν σου λέει transform into trends όπως το polymorph. Λέει destroy. Το οποίο σημαίνει ότι θα γίνουν όλα τα τεθράτλ. Οπότε σε ένα τεθράτλ themed deck, είτε το έχεις απέναντί σου είτε το παίζεις ο ίδιος, θα γίνει ο κακός χαμός. Επίσης δίνει πάρα πολύ boost στο, στο matchup του Druid versus το Handlock. Ναι. Αυτό. Γιατί στο γύρο στον οποίο ο Handlock θα κατεβάσει τους Giants και ίσως να κάνει κάποιο manipulator σε κάποιο Giant και ο Druid θα ήταν αναγκασμένος ή να έχει και Hunter να χάσει, τώρα θα πει ότι Poison Seeds είναι 2-2. Το concept είναι το εξής, ότι υπάρχουν κάποιες κάρτες, κάποιες class στο game versus τον οποίο δεν μπορείς να κάνεις overextend. Και αυτή είναι η δύναμή τους, όπως ο Warrior. Δεν μπορείς να του παίξεις double molten, faceless στο molten και Argus, γιατί αν φας τον τέτοιο μπορείς να χάσεις τον Brawl. Και ο Druid ήταν μια class πολύ δυνατή, αλλά όταν έκανες extend, να το πω έτσι, δηλαδή όταν γέμισες τον board ο ίδιος, ήξερε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να στο γυρίσει τον game ο Druid. Πλέον με αυτή την κάρτα, ο Druid έχει έναν τρόπο να επιστρέψει στο game. Έχει ένα comeback potential επίσης, όπως είδαμε κάρτες του στυλ AOE damage, π.χ. στα 9 μάνα, ας πούμε, με το Starfall έχεις board clear. Και επίσης, ναι, και στα 10 θάλνος, στα 10 λέω, στα 6 θάλνος swipe. Φοβερό. Οπότε, ναι, άλλη μια, είναι πιο competitive κάρτα. Πολύ καλή κάρτα και δίνει βασικά το, είναι μια κάρτα που καλύπτει ένα από τα κενά του Druid. Που είχαν γενικά οι Druids. Ωραία, ας πάμε στην επόμενη κάρτα για τον Paladin, το Avenge. Έχουμε ένα ακόμα σύγκριτο από τον Paladin, νομίζω έχει περισσότερα από το Hunter πλέον ή όχι. Τα περισσότερα τα έχει ο Mage. Ο Mage έχει τα περισσότερα, ναι. Ο Paladin πέρασε. Ο Paladin έχει 5 αυτή τη στιγμή. Και ο Hunter έχει αυτή τη στιγμή 4, νομίζω, ναι. 5 έχει ο Hunter. Snipe, Freezing, Explosive, Misdirection και το Snake Trap, ναι. Σοβαρίζει ο Paladin, λοιπόν. Avenge, έχουμε Secret, όταν ένα Minion σου πεθάνει, δώσε ένα Friendly Minion, συν 3-2. Random. Situational. Επειδή είναι, έτσι, είναι random το Minion, επειδή είναι έτσι fish to game, δεν υπάρχουν επιλογές. Είναι. Φαίνεται για βάση situation να δουλεύει. Και μην ξεχνά ότι είναι μόνο στο γύρο του αντιπάλου. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιο. Αλλιώ θα ήταν πάρα πολύ καλή κάρτα. Παρ' όλα αυτά, Πέτρο, αυτό σε αποθαρρύνει. Όχι, καθόλου. Βασικά τη θεωρώ μια πολύ απλή κάρτα. Δεν θέλει ιδιαίτερο κόμπο. Θέλει να έχει δύο μήνε και να μην χάσει αόε. Οπότε αυτομάτω με ένα μάνα έχει βάλει στο τραπέζι συν 3 ατάκια και συν 2 χέρια ακόμα. Πού είναι value. Πού είναι value. Φαντάζομαι ότι σε κάποιο άγρο Paladin θα μπορούσες turn 1 να κάνεις drop, one drop, turn 2 να κάνεις avenge σαν secret και one drop άλλο. Ναι. Και η δύναμη της κάρτας είναι ότι όταν, επειδή δεν μπορεί να γίνεται trigger στο γύρο του αντιπάλου, συνήθως δεν θα μπορέσει να το κάνει clear, ειδικά στο early game, οπότε θα το αγνοείς. Οπότε κάποιος θα πάρει τον buff. Και θα το πάρει τον buff και στο γύρο σου θα μπορείς να βαρέσει κατευθείαν με αυτό το τέρας. Οπότε είναι σαν ένα buff το οποίο βάζει ένα τέρας στο γύρο σου, που υπάρχει όμως ειδικά το. Είναι ένα ψεύτο charge 3-2. Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατό. Αν ήταν charge 3-2 θα ήταν όχι απλά σπασμένο, αλλά είναι πολύ δυνατή κάρτα. Δηλαδή σε κάποια αντέξη. Θα παίξει. Ας πάμε να δούμε την τελευταία κάρτα από αυτές που καλυφθεί. Έχουμε το Rebirth. Oh yeah.
Το οποίο κάπου εκεί μέσα πρέπει να, αν μπορούμε να κάνουμε edit κάποια βελάκια που να κάνουν να σκριμάρουν abuse. Τρία μάνα. Όπως το βλέπω. Κανονικά. Destroy a minion, then return it to full to life with full health. Όταν το πρώτο είδα, για τα πρώτα 3 δευτερόλεπτα είπα εντάξει μέτριο. Μετά, τι πράγμα είναι αυτό, πάνε καλά. Όταν το είδα, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν Leroy αυτό με Wind Fury, 8 μάνα. Το Wind Fury φεύγει όμως. Το μάνα είναι όσο ταμάτζε 6-8-18. Ένα κόμπο. Δεύτερο κόμπο είναι το απλό ότι κάτι μένει με ένα το τέρα σου. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι η Blizzard σαν εταιρεία γενικά προνοεί για κάποια πράγματα και ίσως κάνει κάποιες αλλαγές ώστε να γλιτώσει. Θα έρθει κάποιο πατσάκι σίγουρα με τον αξιρά μας και ίσως να δούμε κάποιες αλλαγές σε κάποιες κάρτες. Άλλα interaction τα οποία μπορεί να έχει προφανώς είναι... Full death rattle interaction. Ο Κάιρν. Προφανώς το... Η Σιλβάνας. Καλύτερο μαζί με τη Σιλβάνας από τα τεθράτια. Και πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα mini silence, αν έχει κάνει κάποιο Argent Defender ο άλλος, κάποιο Sun Fury και θες να του βγάλεις το τότε από τη μέση που έδωσε. Άλλη μια χρήση. Επίσης βγάζει Stone Givers, δηλαδή από έναν Argus. Βλέπουμε γενικότερα ότι το theme του Summon, το οποίο είναι αυτό το flexibility γενικότερο, απαντάω τα πάντα, έχω απάντηση για όλα. Ναι, το οποίο μπορεί να πει το Rock Beater είναι απάντηση σε early drop και είναι και finisher. Ναι. Αυτό όντως. Και το Rebirth είναι... Και το Lightning Bolt αντίστοιχα. Ναι. Ωραία. Ακόμα και το Hex. Ακόμα και το Hex. Το παίζουμε εκεί πέρα όταν άλλος έχει μοίρα, όταν έχει Hunter παλιά, το παίζεις ας πούμε... Ναι, το για να του κόψεις το... Για να έχεις απλώς το θόμι. Ωραία, λοιπόν, αυτές ήταν οι κάρτες για το Curse of Naxxramas και αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω ξανά το Witness Station. Όλες τις Χαλανδρίου, συγγνώμη. Έχεις κάποια προδιάθεση με το Χαλάνδρι, ο Γιώργος. Μένω κοντά στο Χαλάνδρι. Εγώ εκεί έπαιζα, και στο Χαλάνδρι. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες από εκεί ξεκίνησαν. Και εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Χωρίς δεν έχω τίποτα, προφανώς όλα τα καταστήματα Χάισα. Χαιρόμαστε που δίνουν την ευκαιρία στον κόσμο να γνωρίζει κάποιο παίκτη. Επιτραπέζει, προφανώς. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι είναι η ώρα για τη δεύτερη κλήρωσή μας. Οπότε θαυμαστικό ράφι, RA2F Elite. Μπαίνετε στην κλήρωση για 7 μπουστεράκια Hearthstone. Αυτά τα μπουστεράκια τα έχουμε μέσα. Να το ανακοινώσουμε. Ragnaros είχαν τα πρώτα. Το πέμπτο μπουστεράκι. Αυτά θα το αφήσουμε έκπληξη. Να το αφήσουμε έκπληξη. Δεν ξέρω, έχουμε κάποιο. Χρυσό όμως. Χρυσό Χάρισον Τζόνς. Α, είχα ανοίξει και στην αρχή Χάρισον Τζόνς και δεν θα σπάσει. Λάθος. Κατάλαβα μετά. Εγώ έχω ανοίξει 12ο pack γκρουλ, 14ο χρυσό γκρουλ και μετά δεν ξανά ανοίξα ποτέ χρυσό legendary. Παιδί μου, ο γκρουλ έχει το καλύτερο flavor text απ' όλα. Τι λέει? Ότι θέλει απλώς να σε αγκαλιάσει. Αλλά αφού μεγαλώνει, ξέρεις. Άμα έχεις παίξει WoW, κάπως έτσι. Α, ναι, άμα έχεις παίξει WoW, φαντάζομαι για όσους έχουν παίξει WoW είναι πιο άστιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, να θυμίσω ότι πρέπει να έχετε κάνει follow τη σελίδα για να μπορούμε να δώσουμε τα δώρα. Και ας δούμε για το τυχερό νικητή μας. Ο οποίο θα βγει σε λίγο. Για ένα χρυσό Harrison Jones. Για ένα χρυσό Harrison Jones. Δεν θα ήταν ωραία να δίναμε κάρτες. Γιατί όπως το Yugi. Τώρα θυμήθηκα και κάτι άλλο. Και στο Yugi μπουστεράκια δώσαμε. Ναι, αλλά σου λέω να μπορείς να το κάνεις. Α, ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, έχουμε τον νικητή μας ο οποίος θα προσποιηθείτε ότι εγώ ακόμα κοιτάω στον οθόνη και δεν φταίω εγώ. Βίκυ. Νομίζω και στο Twitch chat φαίνεται πιο νεκροβάλλητο. Σε καλή μεριά. Λοιπόν. Οπότε το είναι online. Κανονικά ωραία. Οπότε συγχαρητήρια. Έχεις ένα χρυσό χάρι στο Jones. Μην το κάνεις disenchant. Μπορεί, γιατί είναι χρυσός. Είναι χρυσός και θα το αλλάξει με άλλη legendary. Θα μας στεναχωρήσει όμως. Μπορεί να κραφτάρει Ragnaros όμως άμα το κάνει, γιατί δεν κέρδισε τα πρώτα που στερά. Έτσι. Και ο άλλος να σπάσει το Ragnaros επειδή έχει ήδη και να κραφτάρει χρυσό χάρι στο Jones. Δεν νομίζω ότι δεν μπορείς να κραφτάρεις χρυσές έτσι. Μπορείς. Κάνουν 3200 οι legendary. Α, κάνουν 3200. Και οι common 500. Όχι. Ναι, νομίζω ναι. Χρυσές. Τις common. Α, 200. Ακρίβεια, παιδιά. Εγώ προτιμώ όλα τα watered down version. Εδώ στο ίδιο. Οπότε, λοιπόν, σε αυτό το σημείο... Με 200. Ναι. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστήσω
το Δημήτρη Θεοδωρόπουλο, γνωστό και στον κόσμο του Hearthstone σαν Dethelor. Είμαι νεγάκι. Μαμά μου. Όχι, όχι, λέω είμαι νεγάκι. Με φωνάζω με νεγάκι στο chat. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να που παίζει Dota παλιά, που λέγονταν με νεγάκι. Λες να. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Το είδα στο chat, ναι. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τον Πέτρο. Ποιο θα είναι. Πάντα στο. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο Brawler Zine το επόμενο. Δημήτρη, νομίζω θα είσαι στο πρώτο. Ναι, θα έρθω τελικά, δεν κατάφερα. Οπότε είσαι ο. Α, επίση είσαι ο πρωταθλητή μα. Οπότε υπερασπίζει τον τίτλο σου. Ναι, εννοείται. Έχουμε παίκτες από Θεσσαλονίκη, νομίζω να κατεβαίνουν. Θα έχουμε. Νομίζω κάτι τέτοιο θα διαβάσει. Μακάρι. Ωραία. Οπότε σας περιμένουμε όλους αυτό το Σάββατο στο Brawler Zen Tournament, στο Station. Αυτά για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα ξανά τη Δευτέρα στις 8. Ίσως ένα άλλο καρτοπέχνητο, ίσως πάλι Hearthstone, ανάλογα ό,τι είναι πιο. Σε οτιδήποτε υπάρχει ζήτηση. Εμείς είμαστε εδώ για να σας το δίνουμε. Είμαι ο Νίκος Μπουλμπασάκος για το Rage of Death Gaming και παρακολουθήσατε το Cardzone.